Το σημερινό επεισόδιο είναι μια ευγενική προσφορά του Ferry Hopper. Όλοι ξέρουμε το Ferry Hopper και ήρθε καιρό να μάθουμε ότι πλέον έχει εφαρμογή για να το έχει και στο κινητό σου. Μέσω του Ferry Hopper App μπορεί να συγκρίνει 60 διαφορετικέ ακτοπλοϊκές εταιρείε σε 10 χώρε και να κλείσει τα εισιτήριά σου που σου ταιριάζουν εύκολα, γρήγορα και χωρί κρυφέ χρεώσει. Και για να μην ψάχνεσαι, τα εισιτήρια είναι στην τσέπη σου με online check-in για όλε σχεδόν τι εισιτήριο κουμπώνει μια μαρμελάδα φράουλα στα ακουστικά και πριν το καταλάβει, είσαι στο αγαπημένο σου νησί. Ή και πίσω. Τα πλοία πηγαίνουν μπρο. Πίσω έτσι δεν είναι. Very Hopper Κατέβασε το από το link στην περιγραφή και βάλε τον κωδικό Μαρμελάδα Φράουλα για να πάρεις 10% έκπτωση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Τετάρτου. Γεια σας. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα το οποίο είναι πασχαλινό γιατί έχουμε Πάσχα. Έτσι. Βγάζει νόημα αυτό. Έχουμε Πάσχα. Κάνουμε Πασχαλινό επεισόδιο επειδή είναι Πάσχα και χαιρόμαστε που είναι Πάσχα. Μάλλον κάποιοι. Για κάποιους είναι η καλύτερη γιορτή τη χρονιά. Τη ορθοδοξία, χάρη μου. Αυτό σίγουρα. Της ορθοδοξία. Κα, Καταρχά τη ορθοδοξία, ναι. Και σε δεύτερη φάση, ίσως λόγω φαγητού ή λόγω καιρού ή ένα συνδυασμό όλων αυτών. Και να πω εγώ να ξεκινήσω λέγοντας ότι μου έχει λείψει το Πάσχα. Και το λέω ειλικρινά, γιατί δεν έχω κάνει Πάσχα έτσι οικογενειακά ή με αρνιά και τέτοια τα τελευταία δύο χρόνια. Γιατί είχαμε δύο mm. σερή lockdown. Mm. Mm. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Και το πέρασα πολύ μίζερα τα τελευταία δύο χρόνια το Πάσχα. Δεν ξέρω. Ε, υπήρξε μια μιζέρια. Εγώ έχω ξεχάσει mm. τι έχω κάνει. Mm. Και εγώ, δεν, δεν θυμάμαι. Κι δεν εγώ δεν θυμάμαι, ναι. Ήθελα να πω, βέβαια, τώρα που είπε κάτι έτσι πολύ ωραίο, είπε ότι είναι η μεγαλύτερη γιορτή τη Ορθοδοξία, συμπλήρωσα εγώ. Και θέλω να πω ότι κοίταξε εδώ τώρα πόσο διαιρεμένοι είναι οι άνθρωποι. Ε, Καταλαβαίνει από τον τόνο τη φωνή μου ότι αυτό που θα πω είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ξεκάθαρα ισχύει. Φαίνονται. Έτσι. Mm -hmm, mm -hmm. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πω μια βλακεία τώρα. Αν ξέρει το φιλοθεάμον τώρα που έχει βλέπει απ' έξω το τσιπουράκι. Γιατί τώρα εσεί έχετε ξυπνήσει από το, τη Μεγάλη Ανάσταση ή το Σάββατο. Το Μεγάλο Σάββατο έχει τη Μεγάλη τη Ανάσταση. Τη Μεγάλη Ανάσταση, και καινούργιο ναι. event. Και event. Έχει <laughs> νομίζω στη, στη, στη λειτουργία, έχει τη Μεγάλη και τη Μικρή Ανάσταση. <laughs> είναι μια μικρή που Τι κάνουν... Χριστό σαν ναι. <laughs> Και δεν του ακούει κανένα και μετά είναι τόχμε, <laughs> είναι ναι. γενική πρόβαγη. Κάνουν Χριστό σαν σβέστη <laughs> και γίνεται χαμό. <laughs> και ήθελα να πω ότι αν... Επειδή το Πάσχα των Καθολικών είναι ακριβώ δύο εβδομάδε πριν από το δικό μα συνήθω, γιατί είχα να κάνει κάτι με τα φεγγάρια. Mm. Αν ενώνονταν. Mm. Έχει χριστιανισμού... να κάνει με το ημερολόγιο γρηγοριανό και ένα άλλο. Έχω κάνει έρευνα τώρα, να ξέρει. Α, οκ. Τέλεια. Mm -hmm. Λοιπόν. Ε, νομίζω ότι όλε οι ζημιέ του κόσμου έχουν να κάνουν με ανθρώπου οι οποίοι δεν ψήθηκαν για το γρηγοριανό καθόλου. Να, να δηλαδή... συντονιστούν. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι παλιό ημερολόγιο και τέτοια. <laughs> Πάντω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα ήταν όντω η μεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανισμού. Γιατί θα mm -hmm. κρατούσε τέσσερις εβδομάδε Με το που τελειώνουν αυτοί αρχίζουμε εμείς Αλλά δεν είναι, <laughs> δεν είναι έξυπνα να τα ενώσουμε τα Πάσχατα Και να πούμε το Πάσχα είναι ένα Είναι το πριν Πάσχα και το post Πάσχα ναι. Και να κάνουμε όλοι μαζί ξέρω εγώ Έναν έξτρα επιτάφιο κτλ. Όχι. Θα σου πω κάτι. Υπάρχει μια. Πώ είναι το διάγραμμα VEN που κάνει και νικητέα, ναι, συνέχεια αυτά τα ναι, αστεία, ναι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, εγώ ξέρω ένα τέτοιον άνθρωπο, είναι αδερφοί μου, οι οποίοι mm -hmm. το, το βιώνουν αυτό κάθε χρόνο, αν εξαιρέσουμε τα δύο χρόνια πανδημία, ε, επειδή ε, μένει στο εξωτερικό, μένει Δανία Α, ναι. και συμβαίνει αυτό ακριβώ, ναι, κάνει δίκιο. Πάσχα μία εκεί και μετά έρχεται και ξανακάνει Πάσχα εδώ, το οποίο είναι τέλειο. Είναι τέλειο ή είναι εξαντλημένη. Είναι εξαντλημένη, ναι. αλλά άμα είχε τον ενθουσιασμό που είπε στην αρχή να κάνει και τα δύο Πάσχατα, θα ήταν τέλειο, ρε παιδί μου αυτό. Ναι, δηλαδή... ο... Να σου πω, δεν θα κάτσω εγώ να κάνω δύο Πάσχατα για να κερδίσει ο χριστιανισμό. <laughs> ενώ ο χριστιανισμό <laughs> να το πουλήσει. Ο, ο χριστιανισμό κέρδισε πάσχα. έτσι κι αλλιώ. <laughs> έτσι κι έχει κερδίσει. το έχουμε χάσει αυτό. <laughs> ναι. Έχει κερδίσει και, και μερολογιακά επίση ο χριστιανισμό. Ε, τι εννοεί. Ενώ μετράμε προ Χριστού και μετά Χριστού. Χριστών. Χριστόν, πώς λοιπόν, λοιπόν. αυτό. Λοιπόν, ναι. Χριστόν συντάσσεται πολύ... με αιτιατική. Your Σετίας. personal Jesus. Your Jesus. personal, φαντάζεσαι, BPC. BPC. for personal Christ. Αχα, <laughs> ναι, 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 θα μπορούσε. Αν θα και μπορούσε. το άλλο είναι <laughs> Άνω Domini Ένα ε, είναι mm. Personal Domini <laughs> <personal laughs> LAPD. <laughs> αυτή, αυτή είναι η απόδειξη <laughs> ότι δεν έχουν καεί ποτέ εγκεφαλικά κύτταρα σε αυτό το podcast. Αυτό. Τι <laughs> εννοεί; <laughs> <laughs> αυτό που λέγαμε πριν, δεν λέμε βλακίε. Αυτό. Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και, και... μιλάμε σαν κανονικοί άνθρωποι. Τιου, και λέμε τιου, πράγματα που τιου, δεν είναι ηλίθια. Τιου, αυτό, ρε παιδί μου. Τιου, δεν, δεν, υπάρχει τίποτα εδώ. Τιου, Έλα, η με το Χριστό. Τιου, τιου. Θα δεν θα ξέρω το έβλεπα, τους ήχους πιστεύω. Το κάνω. Το, ναι, βελάκια. Όχι, Στο όχι. όχι Συνάψει. Ναι. Yeah, κύτταρα. <laughs> αυτοκτονούν. <laughs> Συνάψει. <laughs> σκέφτηκα attachment σε mail τώρα αυτό. Τι Επισυνάψει. Ναι, σε διέκοψα όμω. Έλεγε κάτι πολύ σημαντικό. Ε, λέει ποιητή με τον Χριστό το έβλεπα. Ναι, Α, ε, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι ε, Έλεει ναι. Χριστό, ναι. ναι, ναι, ναι. <laughs> όχι πάλι ο Χριστό Ταξανθό, δεν θα αντέξω άλλο επεισόδιο. <laughs> όχι, όχι, δεν είπε κανεί τίποτα. <laughs> τίποτα <laughs> για Χριστό Ξανθό και τέτοια πράγματα. Okay. Αυτά ήταν. Ε, επίσης Επίση, η παρατήρηση είναι ότι στην, στο χριστιανισμό εν γέννη, όχι μόνο στην χαίρονται πάρα πολύ με το θάνατο κάποιου. Ε, ναι. Όμω γιορτάζουμε του Αγίου, δηλαδή τη μέρα που πέθαναν, ε, ναι, ναι, ή ναι. το Χριστό, τη μέρα που πέθαναν. Δηλαδή, εντάξει, την Κυριακή που αναστήθηκε, είναι, εμεί απλά τρώμε. Ξέρω, εγώ, Το έχουμε έτσι γλέντι τύπου. Καλά, το ξέραμε καταρχά. Spoiler alert, για όσου δεν το ξέρουν, αλλά για όσου είναι το πρώτο Πάσχα αυτό που βιώνουν. Mm. Δηλαδή, στι ηλικίε ε, ενό έτου και κάτω, που είναι και, και, βασικά το κοινό μα, <laughs> για κάποιο λόγο. Μα ακούνε, έχουν τον το ίδιο εγκεφαλικό συντονισμό. Ε, αλλά, Φωρά. ναι, γιορτάζουν full το θάνατο. Τι θες. Ακούγε σε εντελώ από το γονίδι ναι. που έχουμε τον ίδιο εγκεφαλικό συντονισμό <laughs> με το κοινό, <laughs> το οποίο κοινό. Ζωγραφίε, όχι γονιδού. Όχι γονιδί, το καινούριο που τα έκανε αυτά, σταμάτησε γαρδέλη. Α, έχουμε γαρδέλη, ναι, ναι, γαρδέλη. Μαγνητοκύματα, ηλεκτρομαγνητοκύματα, πώ τα λέγε αυτά, ηλεκτρομαγνητικέ συναντήσει. Κάτι τέτοιο. Πήγε στον Αρναούτο και ο Αρναούτο, θύμωσε. Του έλεγε: Μα έχω φέρει εδώ τώρα κάνω μια κουβέντα και μου λε, μου λε, μου λε, μου λε. Πράγματα που. Άσε με τώρα, σταμάτη μου κι εσύ. Εγώ από αγάπη τα λέω, αυτό στην τηλεόραση, όλοι από αγάπη τα λέω ένα στον άλλον. Έβλεπα το καινούριο πάλι κάποιον και έλεγε. Εγώ από αγάπη σα τα λέω αυτά ε, και δεν θέλω να ξέρετε, επειδή πολύ με αγάπη βρε Σπύρο μου είχε τον πιμπίλα και ήταν σε ναι. φάση. Τι θε, Ρεσπίρο μου, να πα να μιλήσει στο άλλο παράθυρο, έθεσε να πα άλλη τηλεόραση. Εγώ με αγάπη σας τα λέω αυτά. <laughs> Οπότε... Λέω τέτοια, τέτοια τοξική αγάπη. <laughs> ε, εντάξει, υπάρχει κι αλλού, αλλά ναι, στην τηλεόραση yeah. συνηθίζεται. Τέλο αυτό υπάρχει μια αγάπη για το θάνατο, το οποίο. Ναι. Yeah. Είναι και ωραίο κόνσεπτ ότι γλεντά το θάνατο κάποιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να το πάρουμε και λίγο. ω αισιόδοξο μήνυμα. Ε, τέλειο είναι. Απλά να σου πω εδώ ότι εδώ υπάρχει μια τρύπα στο συλλογισμό σου, γιατί στη συγκεκριμένη yeah. περίπτωση και χαιρόμαστε πάρα πολύ με την ανάσταση. Δηλαδή δεν Όχι, είναι. ρε. Και, μα, η, φάση, η φάση του Πάσχα είναι η μεγάλη Πέμπτη Σταύρωση. Εκεί το, το, εκεί το, το ζούμε. Μεγάλη εκεί Πέμπτη το ζούμε, Σταύρωση. Μεγάλη Πέμπτη. όλο το βράδυ. Που παίρνει το νεκρό και το γυρνά γύρω-γύρω από την εκκλησία με ευρωτικά και τέτοια. Ναι, αυτό είναι το, αυτή είναι η φάση. Με κατάνοιξη. Ε, είναι. σκέψου τώρα τρομακτική εμπειρία μιλώντα πριν. Ε, γιατί για τη Δανία, α πούμε, ο, θα τα πω όλα τα προσωπικά τη αδερφή μου σε αυτό το podcast. Okay. Ο, ο άντρα τη αδερφή μου είναι Δανό. Οκ, okay, βγάζει mm -hmm. νόημα γιατί μένει στη Δανία. Εντάξει, βγάζει mm -hmm. ένα νόημα. Mm -hmm. Αλλά σκεφτόμουν λίγο το δικό του POV που λένε οι πούμε, Γιατί βαριούνται να πούνε point of view για κάποιο λόγο. Και εγώ καθόμουν να γκουγκλάρω τι είναι το POV. Βέβαια, υπάρχει ε, και οπτική γωνία, αλλά εντάξει, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό μου αρέσει το το point of view, τέλο πάντων, σαν έκφραση. Δεν ξέρω γιατί κατακρεουργήθηκε. Αλλά τέλο πάντων, ναι, η οπτική γωνία τέλο πάντων του ανθρώπου αυτού, όταν ήρθε για πρώτη φορά Πάσχα στην Ελλάδα, εντάξει, και τον κάναμε μεγάλη Παρασκευή, ε, αυτό με το. που γίνεται η περιφορά, πώ λέγεται αυτό, με τη φιλαρμονική και τα πένθυμα και τις καμπάνες και αυτά και σκέφτηκα λίγο ότι αυτός το ως πρακτικά άθεος ήρθε σε, σε, μια, σε ένα ritual που ήταν full περίεργο που ήταν σκοτάδι όλοι με κεριά κάτι γριές 1.60 Αυτό αυτός ένα 88, ναι. ξέρω εγώ και ξεχώριζε και γυρνάγαμε γύρω γύρω μέσα στο σκοτάδι παίζανε πένθιμα δεν είναι πάρα πολύ dark eel, αυτό το πράγμα δηλαδή ακόμα κι αν είσαι black metal, στο Όσλο Εντάξει, τα έχει συνηθίσει αυτά. Είναι πάρα πολύ βαρύ να το, να βιώνει ε, αυτό το ελληνικό Πάσχα, την ε, πραγματικότητα αυτή τη μέρα εκείνη, α πούμε. Εγώ θα τρόμαζα προσωπικά. Θα τρόμαζα να το έβλεπε αυτό, α πούμε. Με το. και καπνί και τέτοια και. Να σου πω, εγώ που είμαι Δανό, δεν έχω τέτοιο θέμα με αυτό. Γιατί στην okay. στη Δανία έχουμε ένα έθιμο. που ναι. Παντρευόμαστε Ελληνίδε και μετά πηγαίνουμε <σχ> στο έθιμο. Ναι. Θέλω <laughs> Εναι, ώρα... Η Κυριακή του Πάσχα είναι πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία αλλά ναι, οκ. Okay. Ε, ε, θέλω τόση ώρα να πω μια βλακεία όπω έχει καταλάβει. Δεν θέλω να προσθέσω σε αυτά που λε. <laughs> Πρέπει <laughs> να είναι ακραία τρομακτικό. Εγώ ναι. μπορώ να πω μόνο για τα ξαδέρφια μου στην Ιταλία που έχουν έρθει να κάνουμε Πάσχα εδώ. Οπότε έχουμε ζήσει όλο το Πάσχατο. Εμεί δεν έχουμε πάει να κάνουμε το Καθολικό, έχουμε κάνει το αυτό. Ναι. Ε, και είναι πολύ έτσι. Είναι, είναι διαφορετική η εμπειρία. Και πιστεύω ότι ένας άνθρωπος στην Ευρώπη, ένας άνθρωπος <laughs> στην Ευρώπη, όταν μας βλέπει να ανάβουμε κάρβουνα και να ψήνουμε κατσίκια γύρω-γύρω και κοκορέτσια, <laughs> νομίζω ότι παθαίνει ε, σοβαρά, έχει σοβαρά τραύματα. Σοβαρά. Ισχύει. Σε πολλούς όμως, ε, οι, οι πιο πολλοί βλέπουν συνήθως το τελικό αποτέλεσμα. Ε, αν, δεν, αν δεν το ζεις σε μια οικογένεια ελληνική αυτό, το ε, περνάω από σούβλα το αρνί και όλα... Υπόλοιπα εντόστια του αρνιού Τρα, και τα, τα ψήνω Όχι, είναι πολύ. Ναι, ναι πώς... αυτό είναι όντω τραυματική εμπειρία και αυτό είναι και τραυματική εμπειρία ενδεχομένω για όλου μα. Απλά το έχουμε συνηθίσει και μα φαίνεται φυσιολογικό. Ναι, δεν ξέρω, έχω αρχίσει Αν να το λέω. και δεν συμμετείχα ναι. ποτέ okay. σε αυτό εγώ προσωπικά. Ναι, δεν. Ε, με ζορίζει λίγο σαν. Ε, παρότι δεν είμαι vegan ή κάτι τέτοιο. Επειδή με ζορίζει λίγο σαν τη διαδικασία. Ναι, δεν χρειάζεται να είσαι vegan για να μην θε να τριγυρνά, ξέρει. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Απλά. Ναι, εντάξει. Ναι, είναι είναι ναι. βάρβαρο, είναι βάρβαρο. Δηλαδή, αλλά, δηλαδή το δεν είμαι vegan, μπορεί να έχω και λόγου διατροφή που να μην μπορώ να είμαι vegan. Δεν είμαι την Όχι, 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 πρόβλημα, όχι. Απλά δηλαδή, λέω ότι ναι. οι vegan έχουν μια έξτρα ευαισθησία πάνω στο θέμα και το οποίο είναι και λογικό. Δηλαδή, το, το νιώθω πάρα πολύ. Άντε εγώ, να έρθει το κρέα που το φτιάχνεται σε εργοστάσια και να τελειώνουμε. Αυτό. Ναι. Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, αν και δεν νομίζω ότι κάποιο θα κάτσει να κάνει κρέα κατσικε. Αλήθεια. Νομίζω ότι θα περιοριστούν όλοι στα μπέργκερ. Το βλέπω. Ρε, το, Ρες, να, το Πάσχα, γιατί δεν τσουγκράμε μπέργκερ μεταξύ του. Γιατί τσουγκράμε ε, αυγά και γιατί τα βάφουμε πω, κόκκινα. Για αρχή είναι πιο ακριβό να τσουκρίζαμε μπέργκερ και σε σχέση με ένα αυγό, φαντάζομαι, το κόστο ανεβαίνει κατακόρυφα. Αλλά μια και ρώτησε τέλειο και μου έκανε mm -hmm. αυτή την πάσα για το, γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά το Πάσχα, το οποίο είναι mm -hmm. έθιμο που κάνουμε όλοι. Βέβαια, εδώ πέρα βάφουμε και κίτρινα και πράσινα και βάζουμε και αυτοκολυτάκια και κάνουμε διάφορα. Mm -hmm. Θα δώσω μια εξήγηση. Γιατί έχω κάνει έρευνα και θα σα πω τώρα, θα σα εξηγήσω. Έχω κάνει έρευνα και, και πρέπει θα να σας... το πω. Ναι, μου Για να σα φανταστεί, η έρευνά μου ήταν ότι έψαξα δεύτερη σελίδα στο Google. Α πούμε, έψαξα κάτι και πήγα στη δεύτερη α, σελίδα για να βρω αυτό. Α, θα κούσω. Δηλαδή, έκανα τρελά κόπο, πράγματα. Έκανα θα κόπο για να το βρω fact. αυτό. Δεύτερη σελίδα <laughs> του Google, φίλε, δεν πα. Δεύτερη σελίδα <laughs> του Google. Ναι, όταν αναγκαστεί να, <αναγκαστείς laughs> να πα, έχουν γίνει πράγματα στη ζωή σου. Ακριβώ. Δεν πα κάνει δεύτερο αποτέλεσμα, όχι δεύτερη σελίδα. Χρειάζε VPN. Τελείωσε. Έχει, είναι πρόβλημα. Πρέπει να ψάχνει πλέον με DuckTaggo. Άμα πας δεύτερη σελίδα Google, έχει. Google. Google. Σαν να πνίγει κάτι. Google. <laughs> Google. <laughs> δεύτερη σελίδα γλογλογλο. Έχει. <laughs> δεύτερη σελίδα γλογλογλο. Γλογλοπούλα. Ε, λοιπόν, θέλω να πω κάτι μου πριν. Το... να πεις και ήθελα να πω απλά δώστε μου το Πούλιντζερ τώρα έτσι, για αυτήν την έρευνα που έκανα τη δημοσιογραφική. Δεν ε, παίζουμε έχω δύο. δύο θα σου δώσω εγώ το ένα το δικό μου. Ναι. Ναι. Ωραία, ωραία. <laughs> ε, Πάντω. Το είπα Είπαμε φοβερή ευκολία ότι έχω βρει. Ναι, ναι, πάρα Λες πολύ και... άνεση. <laughs> τι δώσω, άνεση. έλα τώρα, κόφτσμα. Πολύ τζέμα. Εγώ πήρα δύο, ξέρω. Δεν είναι τόσο σημαντικό. <laughs> <laughs> ε, ήθελα να σου πω ότι ε, αν μας ακούνε ότι δεν βγάζουμε νόημα για άλλη μια φορά είναι ναι. επειδή έχουμε hangover. Σίγουρα. Επειδή χθε ήταν μεγάλο Σάββατο και βγήκαμε. Γιατί ναι. πήραμε τα παιδιά από το σχολείο και βγήκαμε <laughs> να κάνουμε άλλη μια έξοδο. <laughs> Τη χειρότερη έξοδο στον κόσμο. Το Φίλε, τι θα κάνω μετά την ανάσταση που έχει πάει 12. Και δεν ε, θέλω. Ναι. Δεν θέλω, δεν θέλω Το πια. Δεν θέλω. Ποτέ δεν ήθελα. Καλά, εγώ πια δεν θέλω να βγω γενικά. Απλά mm. θυμάμαι τουλάχιστον ότι οι άνθρωποι που δουλεύανε σε αυτά τα μαγαζιά τα βραδινά, όπω και εσύ, τη συγκεκριμένη μέρα τουλάχιστον κάνανε την αλλαγή. Όχι αλλαγή του χρόνου. Ναι, κάνανε, την κάνουμε, αλλαγή σπίτι μα. ναι, την ανάσταση, whatever, μαγειρίτσα, όλο αυτό. Και πηγαίνανε μετά στο μαγαζί, όπου δεν υπήρχε άνθρωπο γιατί όλοι τρώγανε μαγειρίτσα για 3,5 ώρε και βγαίναν όλοι στι 5 το πρωί, κλασικά. Και τουλάχιστον δουλεύανε 5 το πρωί με 10 το πρωί ή οτιδήποτε, α πούμε, ακραίο γινόταν εκείνε τι μέρε. Το μέρες. τελευταίο μεροκάμα που έκανα τέτοιο ήταν το 2011 και στα Μάτσα, mm -hmm. Που κάνουμε το Πάσχα και έρχεται ένα από τα φοιτητικά μα και μα λέει: Λοιπόν, παιδιά, θα κλείσουμε στι 8 ή στι 6 ή στι 8 κλείσαμε. Μέχρι τι 6 είχαμε κόσμο να πίνει καφέ. Ε, προφανώ, κλείσαμε, παιδί. πήγαμε. Το σπίτι μου είναι, ήταν εκεί, ήμουν βαλαωρί του Χαριλάου για τη Θεσσαλονίκη. Πάω Χαριλάου, ε, το οποίο θέλει με λεωφορείο ένα 30 λεπτό, όλο αυτό το φύγει πήγαινε παω στους δικούς στου δικού μου, δηλαδή πάω σπίτι μου, πλένω πάω στου δικού μου, κάνουμε την ανάσταση, τρώμε και θυμάμαι να μα λέει τα φωτικό τρώμε το φαϊ μα και φεύγουμε κατευθείαν για το μαγαζί. Κατευθείαν, μία ώρα να είστε ναι. όλοι εδώ. Και ήμασταν εκεί, 12, μία παρά δέκα, ανοίξαμε, μία και τέταρτο έτσι να μπαίνει ο κόσμο και εντάξει, όχι. <laughs> όχι, σε κανένα. Σε τέτοιο. φάση τι περιμένα να παίξω μία ή <laughs> Ρέχει κόσμο, ε, κάνει. Πότε φάγανε σου... αυτοί οι άνθρωποι που περιμένα να παίξω. Όταν ζει έξω από το κέντρο τη πόλη, γιατί η Χαριλάου είναι έξω από το κέντρο τη πόλη. Ξεχνά ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο κέντρο και έχουν εκκλησίε και με το που γίνει ανάστηση απλώ βγαίνουν. Δεν αλλάζει ναι. κάτι για αυτού. Τα, τα λένε που και καπάκια φεύγουν. Καπάκια, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή παίρνει το Άγιο Φω και μετά το σβήνει και πα κλαμπ κατευθείαν, ξέρω Δεν εγώ. Δεν το αυτό. σβήνουν καν, έρχονται με το Άγιο Φω. <laughs> έρχονται με τι λαμπάδε μέσα ναι, και ναι. κάνουν event. Πώ είναι αυτά με τα, τα φωσφοριζέ, με τα κεριά και τα γυρνάνε, γίνεται χαμό. Παίζει Dance with the Devil κλασικά the τώρα πάσχα και Ό,τι έκανε ο DJ, ξέρω εγώ, Πασχαλιάτικα έβαλε αυτό και σατανιαστήκαμε τέλο. Έβαλε ένα τραγούδι του 1999. Αναστήθηκε τον Τάκη για, κάποιους... Devil. <laughs> <laughs> για κάποιους είναι καινούριο Το ακούνε πρώτη φορά Οπότε εντάξει yeah. ε, Δεν μπάλευόταν αυτό Και δεν θυμάμαι να το είχα κάνει ποτέ Γιατί εντάξει okay, η αλήθεια είναι ότι εγώ ρε, παιδί μου Δεν ήμουν από αυτούς που βοηθούσε ιδιαίτερα στα αρνή, Γιατί είχα πατεράδες και θείους που τα κάναν αυτά Οπότε εντάξει ξύπναγα μια νορμάλ ώρα Τύπου 11 ξέρω εγώ Αν είχα βγει Αλλά αν είστε από αυτούς που δεν θέλουν να χάσουν τη μαγεία του να περνάς σε μια σιδερένια σούβλα από ένα αρνί πεθαμένο ε, και μετά να το ψήνεις... Ευχαριστούμε για τη <laughs> Για αυτή την εικόνα. Ε δεν χάνεται και κάτι. Δηλαδή, μπορεί να, να, είσαι πιο χαλαρό. Να ξυπνήσει μια νορμάλ ώρα, να φας τα όλα μαζί αυγά, τσουρέκια, ό,τι πασχαλινό υπάρχει, το κουνέλι του Πάσχα, το σοκολατένιο, τι είναι αυτό. Ένα, ένα νοριμαγδό από διάφορα full με λίπο πράγματα και ζάχαρη. Το ζάχαρη και βούτυρα και. Κάρδαμο, όχι εντάξει. Και, Και... μετά, Μεχλέπι. μετά από καμιά ωρίτσα, να τσιμπήσεις το πορτοκοκορέτσι το κοντοσούβλι, οτιδήποτε φτιάχνω καθένας. Συγγνώμη, συγγνώμη, μετά... συγγνώμη. Ναι. Έκανε μικρό σαρδάμ το οποίο το λάτρευσα. Τι έκανα. Είπε πορτοκοκορέτσι. Είπα Πορτοκοκορέτσι. Πορτοκοκορέτσι. <οκή> okay. Και αν το κάνει πορδοκοκορέτσι είναι πολύ κοντά στο ότι είναι πραγματικά το κοκορέτσι. Ναι, πάλι. Δηλαδή αυτή η λειτουργία. Ναι, okay, το είναι πλεονασμό, είναι οριακά να πει Πορτοκοκορέτσι. Ναι, 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 γι' αυτό το λένε και το κοκορέτσι. Α, ναι. Ναι. Ah, και τώρα θυμήθηκα, θυμάσαι μια διαφήμιση, το. Πο. Πο. πο Πολαρέτη -πο 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 που ήταν κάτι πιγκουινάκι Παγωτό που τα έβαζε στην κατάψυξη στα 2000s. Πόρτο, Στο επίπεδο μόλι Είμαι μόνο μου σε αυτό, έτσι. Είμαι μόνο Όχι, θυμάμαι τη διαφήμιση, αλλά. Μόλι χαλάσαμε. Μόλις χαλάσαμε το Πάσχα για πάρα πολύ κόσμο. Και την μόλις... παιδική του ηλικία. μόλι κάναμε cancel το Πάσχα για, για πάρα πολύ κόσμο. Α cancel Πάσχα. cancel Πάσχα. Μόλι συνέβη αυτό. Δεν το θέλαμε, αλλά συνέβη. Okay. Πε μου για τα αυγά, ναι, ωραία. Ε, ο ε, Στέλιο να πούμε ότι αυτό για την, για την ασυνέχεια του podcast, αφή, μάλλον για την μη συνοχή του podcast, να πούμε ότι μου έδωσε μια πάσα για ένα θέμα που είχα βρει. Μετά μου την πήρε πίσω για να πούμε για το hangover μετά από το μεγάλο Σάββατο. Είτε μεγάλη ανάσταση όπω μάθαμε σήμερα από το Θέλιο Ανατολίτη. Βέβαια, είναι πολύ γνωστό. Λοιπόν, οπότε το Πάσχα τρώμε ε, κόκκινα αυγά. Εγώ προσωπικά δεν τρώω, γιατί από μικρό σχαινόμουν ότι τα κόκκινα αυγά από μέσα γίνονταν πράσινα και πέρανα γυμπογιά μέσα, οπότε δεν τα κουμπούσα καν. Και υπάρχουν και κάποιοι. Τώρα θα κάνω το παράπονο μου, εγώ άσεμα αυτό το παραλίριμα μόνο μου. Υπάρχουν και κάποιοι ε, ασυνείδητοι άνθρωποι για τον εαυτό του κυρίω, γιατί κανεί δεν θέλει πέρα από τον Χριστό κάποιον άλλο νεκρό πασχαλιάτικα, εντάξει. Που πάνε και τρώνε α πούμε το κόκκινο αυγό μέσα από το τσουρέκι. Που oh. το τσουρέκι αυτό μπορεί να έχει φτιαχτεί ένα μήνα πριν και λέω oh, δεν παθαίνει. Εγώ μου αρέσει, το τρώω, ξέρω εγώ. Είχε τέτοιο στην οικογένεια που έτρωγε το πασχαλινό αυγό μέσα από τσουρέκι που ήταν συσκευασμένο. Δεν τρώω κόκκινα αυγά, δεν τρώω okay. κρύα αυγά. Δεν τρώω ναι. αυγά μια εβδομάδα, μόνο αν ναι. πάω κάπου έξω και μου τα βάλουν σε σάντουιτ. Και έχουμε επίση ένα podcast το οποίο δεν ηχογραφήθηκε ποτέ με σαλάμι, αέρο και λουκ. Θυμάσαι εκείνη την. Ναι. Δηλαδή πάμε μια καταστροφή. Και επίση, ε, όχι, δεν τρώμε ποτέ το αυγό από το τσουρέκι. Και μάλιστα το τσουρέκι, στο σημείο που έχει ακουμπήσει το αυγό, το κε. Το, το πετά στο ναι, τσάκι. Όχι. Όχι, για κανένα λόγο. Μην το κάνετε αυτό. Ναι, μην το ναι, κάνετε. Είναι τεράστιο αυτό. Λάθος. Και να σα πω και το πρόβλημα. Είναι βαμμένο κόκκινο, αλλά σε μια εποχή που δεν έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν οι μπογέ, οπότε είναι βαμμένο με σπρέι ή με ηλεκτροστατική βαφή αυτοκινήτου. Δεν το τρώ αυτό το πράγμα. <laughs> έχει έχει περάσει φανοποιείο αυτό το πράγμα. Εντελώ, δεν το τρώ. Ο λόγο που γυαλίζει είναι <laughs> γιατί και... <laughs> το γυαλοχαρτάρουν από πάνω. <laughs> το το, το, το περνά, αν δεν να το αγοράσει μεταχειρισμένο, το περνά από έλεγχο. Τύπου Τίποτα. αυτό είναι τρακαρισμένο, φιλέ. Έχει <laughs> περάσει φανοποιείο αυτό το αυγό. Να Κάτι, δεν είναι. Αυγό, δεν σου λένε αλήθεια. Αυγό σε τσουρέκι ζαχαροπλαστή περάσει κταίο πρόπερση. Και έχει ξεχάσει το φετινό. <laughs> Μην ούτε καν. Αυτό που ξέρει που γυρνά τα αυγά να δει και γυρνάει γρήγορα και είναι βρασμένο ή που τα αφήνει να δει αν είναι ναι, χαλασμένα. Ναι, ναι. ναι, αυτό όταν το βάζει μέσα στο ποτήρι ή που το κάνει, το γυρνά. Όταν το γυρνά, πρώτα απ' όλα ανοίγει μια μικρή μαύρη τρύπα <laughs> και ρουφάει όλο τον πάγκο τη κουζίνα μέσα. Ναι, ναι. Και, και, και γι' αυτό είναι εκεί έτσι, το τσουρέκι. Γιατί το τσουρέκι είναι στρογγυλό <laughs> και συμβολίζει το, το singularity. Αυτό το αυγό είναι το Ακριβώς. singularity εκεί. Ο χώρο χρόνο καταραίει γύρω του. Μη το τρώτε. Ακριβώ γι' αυτό κάνει τρύπα. Εκεί. Αυτό που πάει έτσι το. Όχι κυκλικά, ξέρει σαν. Τυφώνα το τσουρέκι. Έχει αυτό το σχήμα την πλεξούδα που κάνει το. Ναι, το αυγορούφι. Λοιπόν, και όπω πολύ σωστά είπε, τα αυγά τα βάφουμε κόκκινα και σήμερα θα μάθουμε, ή μετά από όποτε τα ακούσει τέλο πάντων, γιατί βάφουμε κόκκινα τα αυγά. Φαντάζομαι ότι έχει πάρα, ε, πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να ακούσει γιατί. Λοιπόν, ε, πάρα πολύ. Μετά λοιπόν την, την έρευνά μου, ε, ανακάλυψα το εξή. Τα κόκκινα Πασχαλίνα αυγά τα βάφουμε τη μεγάλη Πέμπτη για αρχή. Mm -hmm. Που όντω ισχύει, το mm -hmm. θυμάμαι αυτό. Okay, παρότι έχω να κάνω Πάσκα δύο χρόνια. Άρα ο Έλεξονγκ τσουγκρίζουμε... πηγή σου ήταν η αναμνήση σου. Καλά ξεκινάει το Πούλιτζερ. Για πάμε <laughs> λίγο. Ναι. <laughs> Εγώ θα σε κριτικάρω <laughs> πολύ σκληρά τώρα γιατί έχω δύο και ξέρει, δεν μπορώ να το αφήσω αυτό έτσι. Για πάμε λίγο. <laughs> λοιπόν, οκ, okay, έχει δίκιο. Και τα τσουγκρίζουμε ποτέ μετά την Ανάσταση. Okay? <laughs> και αυτό <laughs> ισχύει. <laughs> και αυτό είναι fact. Συγγνώμη, <laughs> ναι, ναι. δύο τρανταχτερά γεγονότα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Το τρανταχτερά το έχω σημειώσει. Δημοσιογράφη δεν μπορεί να μιλάει Μbravo. έτσι. Αλλά okay. είναι Είμαι γλωσσοπλάστης αυτό. Ναι, ναι. Κα, κατάλαβε το λίγο. Άμα ναι. δεν είσαι και λίγο γλωσσοπλάστης δεν παίρνει πούλτζερ έτσι. Άσε με τώρα να πάρω το βραβείο μου. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την πιο δημοφιλή θρησκευτική εκδοχή, η Παναγία που μπαίνει στην εξίσωση χωρίς κανένα λόγο το Πάσχα Πήρε ένα καλάθι αυγά και τα πρόσφερε στους φρουρούς του ιησου παρακαλώντα mm του -hmm. Παρακαλώντας τους να μην το βασανίσουν Κάτι που δεν έχει δείξει ποτέ ο Τζεφιρέλη έτσι θα το πούμε και αυτό Ισχύει Μέχω έτσι, δεν έχω δει μεγάλο, κενό, μεγάλο ναι. κενό Και λέει λοιπόν, όταν, άκου, τώρα, άκου τώρα έρευνα που έχω κάνει Μιλάμε για γεγονότα έτσι Όταν τα δάκρυά της έπεσαν πάνω στα αυγά Τότε εκείνα από άσπρα έγιναν κόκκινα ah. Πάρτο. Πάρτο. Αυτή είναι η ιστορία της, Πα... Είναι το POV της Παναγίας κάτσε Για τα ρε, κόκκινα παιδί. αυγά Κάτσε λίγο okay. κάτσε. Περίμενε, περίμενε. Εδώ θα σταθούμε στο πρώτο κομμάτι. Θα, ναι, θα σταθούμε λίγο. Γιατί Εδώ είμαστε για να τα αναλύσουμε. Να το. Μισόλω. Το δάκρυ έπεσε κόκκινο ή με το που ακούμπησε το αυγό κοκκίνησε. Η δική μου εκδοχή και η δική μου έρευνα που έχω κάνει λέει ότι όταν ακούμπησε το δάκρυ το αυγό έγινε κόκκινο Και γιατί Στέλιο μου σκέψου λίγο γιατί πόσο ο Χριστός είχε κάνει το νερό κρασί κάτι είχε μετατρέψει ε, από, από άσπρο κόκκινο δεν, δε, Κόκκινο κρασί δεν έκανε ο Χριστός το νερό έκανε. κρασί βρε παιδί μου ναι. ναι άρα λοιπόν έτσι και η Παναγία τα δάκρυα της που ήταν λευκά τα μετατράπηκαν σε κόκκινα Καταλαβέ. Ε, Βλέπει τη σύνδεση. Βλέπω τη σύνδεση. Βλέπει που τώρα όλα βγάζουν Βλέπω νόημα. τη σύνδεση. Βλέπω. Άρα ήταν οικογενειακό αυτό. Ήταν οικογενειακό. Ρε, παιδί μου, ε... τώρα. Κάτσε, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Έχω μπερδευτεί, περίμενε. Αν έρχεται σε επαφή με το αυγό ένα δάκρυ και βάφει όλο το αυγό κόκκινο, ή είναι mm -hmm. ένα λευκό ή καφέ αυγό οποιοδήποτε είχαν, το οποίο έχει σταγόνε από αίμα πάνω, γιατί αυτό είναι τέρμα κρύπη, και αυτό δεν το παίρνει να πει Α, θα το τσογκρίσει ο Χριστό ανέστη, blood egg. Δηλαδή είναι Όχι λίγο. Η κρύπη είναι το επόμενο που θα ακούσει, δεν είναι αυτό που λε. Α, τώρα, δεν αλλά... έχουμε τερματίσει <laughs> ακόμα. <laughs> 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 δεν έχω... Τι λε, τι λε. Πα καλά, αυτό ήταν η αρχή. Τι Έχουμε τρει, νομίζω τρει εκδοχέ και παραπάνω. Okay. Λοιπόν, είπαμε αλλά που σου ναι, ναι, ναι. ναι. οκ, ναι, okay. Να πούμε ότι καταδικάζουμε τη βία προ το στέλιο Ανατολίτη. ναι, να όχι, σωστά. σεξουαλικό είναι, δεν έχει να κάνει με βία. <laughs> λοιπόν. Μια άλλη ιστορία λοιπόν συνδέει το κόκκινο χρώμα με τη Μαρία Μαγδαλινή. Πάμε λοιπόν. Πάμε, Σύμφωνα μιώνω. με αυτήν την ιστορία, η Μαρία Μαγδαλινή μετά την ανάσταση. Και αφού είχαν ανταλλάξει Χριστό Ανέστη και τα λοιπά, πήγε στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Τιβέριο Κέσσαρα και του ανακοίνωσε ότι αναστήθηκε ο Χριστό. Okay. Έκανε το, αυτό το μαραθώνιο χωρί λόγο, α πούμε. Πήγε στον Κέστρα και του είπε ότι αναστήθηκε ο Χριστό. Απλά σου λέει να το ξέρει, FYI και τα λοιπά. Ο Χριστό είναι ανεστημένο. Τυχαία λοιπόν, κάποιο κρατούσε δίπλα από τον Κέστρα ένα καλάθι αυγά. Έτσι, γιατί μα βολεύει για την ιστορία, έτσι. υπήρχε ένα, ξέρω εγώ, φρουρό που κρατούσε ένα καλάθι αυγά. Πώ κλασικό φρουρό τη εποχή, ρε παιδί μου. Τι, τι κρατάει, α πούμε. Ένα σπαθί μία ασπίδα ή ένα καλάθι αυγά. Συμβαίνει αυτό. Okay. Είναι πίσω, απόλυτο πίσω λογικό. Από την, πάνω, πίσω από την ασπίδα, εκεί που μπαίνει το χέρι από κάτω, έχει μια θήκη <laughs> ένα καλαθάκι <laughs> με αυγά. Ρε οκ. ειναι πολύ ενδεχομένω ήταν κλασικό τρόπο κραξίματο. Πώ πετάνε αυγά στι συναυλίε. Το χερι απο κατω εχει μια θηκη ενα καλαθακι με αυγα Επειδή παιδι μου ενδεχομενω αυτό και οι, και οι, Ρωμαίοι πάρα πολύ. Δηλαδή, έλεγε κάποιο μαλακί, για αυγό. Γι' αυτό ήταν για πρακτικού λόγου ε, ότι κρατούσαν αυγά πάνω του οι Ρωμαίοι στρατιώτε. Τέλο πάντων, ο Τιβέριο Κέσταρα τότε λέει στη Μαγδελίνη ότι εάν αυτό που λέει είναι αλήθεια, τα αυγά από άσπρα θα γίνουν κόκκινα. Οκ. Okay. Όπω και έγιναν, φίλε Στέλιο. Και γι' αυτό βάφουμε τα αυγά μα κόκκινα εμεί από μόνοι μα με μπογιέ. Αλλά παρόλα αυτά ήταν ένα ακόμα θαύμα που είχε γίνει αυτό με τα αυγά. Πράγμα που επίση δεν έχει δείξει ο Τζεφιρέλη. Ούτε αυτή την εκδοχή. Μάλιστα. Τι μα κρύβουν. Μάλιστα. Κοίτα, θα σου πω ότι μα κρύβει ο Τζεφιρέλη. Ναι. Το Πούλιτζερ. Ένα αυτό. Ένα είναι αυτό. Μ, πολύ μου, Μου χρωστάει. Μου χρωστάει. Εντάξει, κρύβει το Πούλιτζερ γιατί όλα αυτά που έχει κάνει ο Τζεφιρέλη θέλαν και αυτά έρευνα. Ναι. Και σίγουρα πήρε ένα Πούλιτζερ. Συγγνώμη που σου το λέω, αλλά είναι μεγάλο αντίπαλό ο Τζεφιρέλη. Εντάξει, νομίζω έχει πεθάνει. Ε, περίμενε. Νομίζω ότι δεν είναι ζωή. Οπότε εγώ έχω μια ευκαιρία να τον ισοφαρίσω στα Πούλιτζερ. Ναι, πέθανε το 2019 ο άνθρωπο και το πήγε ναι. μέχρι τα 90. Το τερμάτισε. Μπράβο του. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ε... άμα έχει Πούλιτζερ, έτσι πάει. Καλά, έτσι είναι. Ναι. Θα σου πω συγκεκριμένα, έφτασε τα 96. Βασικά και εγώ το θέλω. Για μακροζωία το θέλω το Πούλιτζερ. Δεν το θέλω τόσο κυρίω για την δημοσιογραφική έρευνα που έχω κάνει. Το θέλω κυρίω για τη μακροζωία. Ναι. Ε, τώρα, συνεχίζω. Συνέχισε γιατί υπάρχει ε, και άλλη εκδοχή του συγκεκριμένου. Α, δεν ιστορί, συνεχίζω. Πετε μου. Ωραία, λοιπόν. Μια παραλλαγή αυτή τη ιστορία λοιπόν <laughs> λέει το εξή. Όταν ο Ρωμαίο Αυτοκράτορα ενημερώθηκε για την ανάσταση του Χριστού, mm -hmm. πώ, α πούμε, πα σε έναν Αυτοκράτορα και ανακοινώνει ότι αναστήθηκε ο Χριστό. Ναι. Μιλάμε τώρα για, για πολύ casual πράγματα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μην ναι. πιστεύω το, το τι έχει γίνει. Αναφώνησε πω αυτό είναι τόσο πιθανό όσο και το να βαφτούν τα αυγά κόκκινα. Πρόσεξε όμω τώρα, η Μαρία Μαγδαληνή τότε χρωμάτισε μερικά αυγά κόκκινα και του τα πρόσφερε θέλω να τον κάνει να πιστεί για το αληθές του γεγονότος. Άρα εδώ παραδεχόμαστε, γίνεται μια πρώτη φορά μια μικρή παραδοχή μια τέτοια ιστορία ας πούμε χριστιανικής ότι υπήρξε απάτη, ότι πήγε και τα έβαψε κόκκινα για να πιστεί ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Ρε, να σε ρωτήσω. Εκτός να αν θεωρείς ότι είναι έτερον εκάτερον αυτό. Εντάξει, ο αναστήθηκε, αλλά τα αυγά ήταν μούφα. Περίμενε λίγο, έχω μπερδευτεί. Για ποιο λόγο αυτός, αυτή να βάψει τα αυγά κόκκινα για να δηλώσει ότι όντω αναστήθηκε ο Χριστό. Γιατί, από... Γιατί εκείνη την ώρα ο αυτοκράτορα, ο Ρωμαίο αυτοκράτορα που πριν λεγόταν Τιβέριο και τώρα στην ιστορία το ξεχάσανε πώ λέγεται, Αναφώνει αναφώνησε ότι είναι, το να αναστηθεί ο Χριστό είναι τόσο πιθανό όσο και να βαφτούν τα αυγά κόκκινα. Ότι τι μπορεί, παιδί μου, είναι κάτι απίθανο να τα αυγά κόκκινα. τώρα, μια έκφραση που βόλευε τη φάση και απλά η Μαρία Μαγδαλή πήγε, πήρε. Τέμπερε και άρχισαν να βάφουν τα βάγια δουλειά. Ορίστε. Από μόνα του γίνανε κόκκινα. Δεν ότι στάφερα εγώ και τα έχω βάψει. Καταλαβαίνετε. Οπότε μιλάμε για, για ξεκάθαρη απάτη. Ωραία. Τώρα να ρωτήσω. Έχω πάρα πολλέ απορίε ακόμα όλα αυτά. Έχουμε άλλη ναι. ιστορία πρώτα απ' όλα. Έχουμε. Oh. Πάμε. Λοιπόν, μια ακόμα εκδοχή τη ίδια ιστορία θέλει μια άγνωστη γυναίκα να μην πιστεύει την είδηση ανάσταση του Ισου. Άκου τώρα κάτι πράγματα. Όταν τα αυγά, λέει αυτή η γυναίκα που κρατώ, θα γίνουν κόκκινα. Μάλλον ήταν κάποια συχνή έκφραση αυτή. Ναι, ναι. Τότε θα αναστηθεί και ο Χριστό. Και τότε τα αυγά έγιναν πράγματι κόκκινα. Δεν μα λέει ποιο το είδε αυτό. Ποια είναι αυτή η γυναίκα. Γιατί δεν πίστευε την ανάστηση του Χριστού. Δηλαδή. Είναι σαν να, σαν να λες ότι. Είναι μια κοινή, μια κοινή έκφραση το. Καλά. Πώ λέμε μέχρι να σβήσει ο ήλιο. Ναι, 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 okay, Είναι μέχρι okay, να γίνουν αλλά... τα αυγά κόκινα, ξέρω εγώ. Και μετά πάει η μάνα σου και τα βάφια σου λέει Πάρ το τώρα. Το σημερινό επεισόδιο είναι μια ευγενική χορηγία του Ferry Hopper. Τώρα μπορείς να έχεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια πάντα μαζί σου κατεβάζοντας το Ferry Hopper App από το σύνδεσμο που έχουμε βάλει στην περιγραφή και έτσι κλείνει εισιτήρια όποτε θες εσύ. Ακόμη και όσο μιλάς με κάποιον. Δεν σου αρέσει η κουβέντα. Του λες συγγνώμη πρέπει να φύγω και 10 λεπτά μετά έχεις φύγει όντω για Σαντορίνη. Η χρήση τη εφαρμογή είναι δωρεάν, το οποίο σημαίνει ότι πα αντορίνει με την ίδια τιμή που έχουν οι ακτοπλοϊκέ εταιρείε και τα έχει όλα σε έναν Νίκο κυρεμένα με online check-in και ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό σου για όλα τα ταξίδια. Κατέβασε τώρα το Fairy Hopper App από το link στην περιγραφή, βάλε τον κωδικό που έχουμε γράψει, μαρμελάδα φράουλα με λατινικού χαρακτήρε, για να πάρει 10% έκπτωση μέχρι τι 30 Απριλίου. Ευχαριστούμε το Fairy Hopper App που ήταν μαζί μα και σε αυτό το επεισόδιο. Όμω, να ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ υπάρχει ένα χρονικό κενό. Εμεί τα βάφουμε τη Μεγάλη Πέμπτη κόκκινα, mm -hmm. έχοντα προεξοφλήσει ότι θα αναστηθεί. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να τα βάφουμε την Κυριακή του Πάσχα. Αλλά κοίτα τώρα να δει. Κάποιο θεώρησε <coughs> ότι θα ήταν πάρα πολύ κουραστικό την Κυριακή του Πάσχα να βάφουμε αυγά και τη Δευτέρα του Πάσχα να ψίνουμε. Δηλαδή, ναι. ναι. ναι, άλλη μια μέρα νηστεία, Χέστο, τώρα Άσε να τελειώνουμε. Οπότε, πήγε ναι, το ναι, ναι, highlight ναι. του Πάσχατο που είναι το αρνί, το πήγε αμέσω μετά την Ανάσταση. Και μετά είπε: Καλά, α βάθουμε τα αυγά από νωρί. Γιατί έτσι κι αλλιώ εμεί ξέρουμε ότι θα αναστηθεί άλλη μια χρονιά. Γιατί άμα ναι. έχει αναστηθεί έξι χρόνια συνεχόμενα. Ε, δύο χρόνια χρονιέ ε, μετά πας για να συνεχίσει. Ναι. ναι, ναι, ναι. Οπότε και, να πούμε και αυτό για τον Χριστό: Ότι είναι πολύ κουραστικό έτσι. Αλλά τα έχει καταφέρει έτσι, ο άνθρωπο, θα έλεγα. Αλλά δεν είναι ο θεάμενος. Δεν έχει αποτύχει νομίζω ούτε μια φορά από πέρυσι. Όχι, ούτε μια φορά. Όσο ζω εγώ ποτέ. Δεν έχει γίνει λάθο ποτέ. Δηλαδή... Και δεν χρειάζεται να πούμε τώρα γιατί, άμα γίνει λάθο, θα βαφτούν τα αυγά κόκκινα, γιατί κάθε χρόνο βάφονται κόκκινα. Οπότε, οπότε εμεί έχουμε δημιουργήσει στην ουσία ένα χωροχρονικό παράδοξο, στο οποίο mm -hmm. βάφουμε από πριν τα αυγά κόκκινα, αναγκάζοντα τον Χριστό να αναστηθεί. Οπότε, mm -hmm. εγώ τόσα χρόνια που Ακριβώς. έχω να βάψω αυγά, οι υπερδικούλε στο οι μου πολύ. δεν βοηθάω πάρα πολύ. Εγώ τον υπονομεύω τον Χριστό. Δεν βοηθά πολύ, όχι, αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Ε, Επίση όμω, μέχρι, μέχρι στιγμή έχουμε πει την εκδοχή, α πούμε, κτλ. Τι όμω σημαίνει ότι τα αυγά είναι κόκκινα στην πραγματικότητα, Έχει αναρωτηθεί. Ναι. Έρχεται εδώ λοιπόν η εξήγηση. What? Μη μου πει, μη μιλά. Τώρα ε, ε, σου κλείνω τα. Σου ακουμπάω το δάχτυλο στα χείλη και στα κλείνω. Α, και αυτό σου Σταματά. Ναι, ναι, ναι. Τα αυγά αποτελούν σύμβολο. Άνοιξε όμω. Τα αυγά αποτελούν σύμβολο της έναρξης ενός νέου κύκλου ζωής. Και εδώ εγώ σκέφτομαι αυτό το που λέμε η κότα το αυγό Άν bravo, και εγώ αυτό σκέφτομαι. Η κότα, Λε, ναι, 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 εκεί μα το πάει. πάει. Αυτό είναι ένα ακόμη λόγο που βάφονται κόκκινα γιατί συμβολίζουν το αίμα του Χριστού. Τρώσα αυγά που πάνω έχουν το αίμα του Χριστού. Δεν είναι καθόλου κρύπιο αυτό, εντάξει. Κάποιοι συμπληρώνουν ακόμα πω το αυγό συμβολίζει τον τάφο του Χριστού που ήταν ερμητικά κλειστό όπω το τσόφλι του αυγού, Τι. αλλά έκρυβε μέσα του τη ζωή. Δηλαδή τον κρόκο του αυγού, δεν ξέρω, αφού από αυτόν βγήκε ο Χριστό και αναστήθηκε. Καράταξ. Άρα δηλαδή εδώ παραλληλίζουμε το αυγό με, τη, με τον τάφο του Χριστού και ότι ο Χριστό ήταν κότα μάλλον και βγήκε από το αυγό και έσπασε το τσόφλι σαν τα κοτόπουλα και, και απέξω το τσόφλι ήταν βαμμένο κόκκινο με το αίμα του. Χριστό, πώ ήταν κότα. Έχω αυτό είναι αυτό ήταν το ακούω. <laughs> οτιδήποτε άλλο λες <λέει>, Γιατί <laughs> ο Χριστό ξαφνικά είναι κοτόπουλο. λοιπόν, το βρί... <laughs> Αυτό είναι το Eraserhead <laughs> Τώρα βγάζει νόημα ο Lynch Όχι. Αυτό είναι το Eraserhead <laughs> έτσι, έτσι έχει γίνει Έτσι ήταν Έτσι εκείνο το, το μωρό το αποκρουστικό που είχε στο Eraserhead Αυτό το πράγμα έχει συμβεί Έσπασε μέσα από το τσόφλι και βγήκε ο Χριστό ε, εχώ... Κατάλαβε τώρα γιατί, γιατί αυγό, κατάλαβε. Κοίταξε. Ε, μου θύμισε πάρα πολύ κάτι αναλύσεις κειμένων που κάναμε ε, στα κείμενα νεοελληνική λογοτεχνία. Εκεί Δευτέρα γυμνασίου που το έχει μάθει το μάθημα και ξέρει πότε είναι ωραίο και πότε βαριέσαι. Και πλησιάζει η mm -hmm. Άνοιξη. Και απλά κοιτά έξω από το παράθυρο λέγοντα: Πότε θα έρθει η ώρα να ξεκουμπιστώ εγώ από εδώ πέρα και από το καλοκαίρι, <laughs> και ακούς ναι, μια ναι. φιλόλογο να κάνει μια. Δηλαδή, παιδιά, είναι το τσόφλι. Όπου. ή έναν φιλόλογο, οτιδήποτε. <laughs> όπου το τσόφλι είναι σφιχτό, σαν τον τάφο. Και είσαι: Ω, πρέπει να <laughs> φύγω <laughs> από αυτό το εκπαιδευτικό <laughs> σύστημα τώρα, τώρα όμω, γιατί έχουμε πάει στο σημείο που ε, δεν. Δεν. Ναι. ναι, απλά, απλά να, να θυμάστε σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση ότι τσουγκρίζουμε ε, αυγά τα οποία πάνω έχουν το αίμα του Χριστού και ο, ο, μέσα από αυτά βγαίνει ο ίδιο ο Χριστό μέσα από τα αυγά mm -hmm. ε, που όλο αυτό όμω, το, ε, το βαμμένο αυγό είναι ο τάφο του. Δηλαδή τρως ένα τάφο που μέσα είναι ο Χριστός και γύρω γύρω το αίμα του και πλάτο το τσουγκρίζεις και λες Χριστός Ανέστη ναι με, με τα αίματα και μετά τρως αυτό που είναι από μέσα που πρακτικά είναι ο Χριστός. Έτσι, αυτό, απλά το λέω για την ιστορία αυτή η προσέγγιση είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Ναι. Βέβαια, βέβαια δεν έχει τελειώσει εδώ. Λέει μπλα 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 κάτι αυτοί, αυτό είναι κάτι προχριστιανική περίοδο. Τα αυγά ο σύμβολο τη γέννηση και τη δημιουργία, κάτι βλακίε, εγώ. εγώ, εγώ, εγώ σύνομαι, κάτι πολύ σημαντικά πράγματα και κάποιε ερμηνείε. Και λέει: Σε γενικέ γραμμέ, σύμφωνα με το folklore, ό,τι και αν σημαίνει folklore, έτσι γενική έννοια, τα αυγά σε όλο τον κόσμο συμβολίζουν τη ζωή και την αναγέννηση. Εμφανίζονται σε κάθε σημαντική στιγμή τη ανθρώπινη ζωή, είτε πρόκειται για τη γέννηση, είτε για γάμο, είτε για την ανέγερση νέου σπιτιού, στην αρρώστια και στο θάνατο. Σε πολλού, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, σε πολλού λαού τη αρχαιότητα μάλιστα, έθαβαν αυγά μαζί με το νεκρό. Εμεί αυτό το κάνουμε με τα τσουρέκια. Τι? Και απλά. Τι? Τι, ναι, τι... ε, 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 Εμεί αυτό α πούμε το. <σχει> βάζουμε, α, βάζουμε ο τάφος είναι ε, το τσουρέκι. Αυγά. Και βάζουμε, το, εντάξει, νομίζω ότι θα έχουμε τσουρέκι ναι. με νεκρού και πρώτη φορά το ακούω αυτό. Με τους <σχει> Ενώ αυγά, α πούμε, το άκουγε κατά κόρον. Ε, <σχει> όχι, όχι, αυγά όχι τώρα αυτό βάζει. το έμαθα, αλλά όταν πετάχτηκε εσύ με τόση σιγουριά μετά από τρία πούλτζερ που έχει πάρει όσο τα λε όλα αυτά. όσο, την ώρα που μιλάω. Την ώρα τα δίνουν έτσι. Ναι, ναι, έτσι τα δίνουν. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτά που λένε ο Ταρζάν που πάρει ένα Αλλά. Εκείνη την <χε>... ώρα κάνει μια. Εντάξει, εδώ βάζουμε τσουρέκια. Τι? Βάζουμε τσουρέκια <χε>... στου τάφου. Γιατί το ακούω πρώτη φορά αυτό. Wow. Ε, εντάξει, αφού αλλά έβαζαν αυγά, στους... εμεί θα το κάνουμε πιο advanced. Θα βάζουμε τσουρέκι με αυγό κόκκινο, βαμμένο. Στον τάφο. Μαζί με το νεκρό. Ναι. Αυγό, κόκκινο, βαμμένο. Δηλαδή βαμένο. είναι ένα. Είναι μικρό τάφο μέσα σε ένα πιο μεγάλο τάφο. Κόκκινο, Πατάλαβες, αυγό είναι... δεμένο. <laughs> <laughs> το κόκκινο το... κλωστή δεμένη. Ναι, ναι, το κατάλαβα, το, το ναι. μόνο με, εντάξει, εντάξει, Όχι, 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 είσαι, είμαστε μαζί, είμαστε μαζί, αυτό, μαζί αυτό. Οπότε έχουμε αυτό ένα μικρό τάφο μέσα σε ένα πιο μεγάλο τάφο, επειδή έχουμε ένα βαμμένο Ανοίγει κοκλίδι. το μεγάλο τάφο, βγάζει το μικρό εγώ. χριστό, κλείνει το μεγάλο τάφο. Αυτό. Καλή μικρό Ανάσταση! Τάφο. Ρε, αυτό το είναι ο λόγος που τσουγκρίζουμε αυγά, ναι. Α, και όσοι εσύμα. βάφετε αυγά κίτρινα και πράσινα είστε αντίχριστοι, απλά αυτό να το πούμε, έτσι, γιατί δεν βγάζει κανένα νόημα ανόητη που βάζετε αυγά. Και τα βάφετε πράσινα και κίτρινα. Δεν έχετε ιδέα. Ιδέα δεν έχετε. Μεταμοντερνισμό, χάρη μου. Θέλει να τα ακυρώσει όλα. Όλα είναι συνήθω. Ε, τώρα τα αυγά. Ναι, δεν τα κάνω όπω παλιά τώρα που ήταν κόκκινα. Ναι. Τα κάνω όπω να είναι. Άκου τώρα όμω, γιατί μόλι τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν έχει κάνει έρευνα για κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Θα, θα, μου, αφαιρήσει, αφαιρήσει, σου. θα μου αφαιρεθεί όχι, κάποια όχι, όχι, πουλιά. Θα, okay. θα σου αφαιρεθεί ευκαιρία να κερδίσει το επόμενο όμω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ναι. άτομα σαν εσένα που έχουν κάνει τέτοιο πάταγο στη δημοσιογραφία τα τελευταία 20 λεπτά. Είσαι έτοιμο. Νομίζω ότι είμαι έτοιμο, ναι. Η έκφραση με πορδέ δεν βάφουμε αυγά. Ναι. <laughs> Από πού ακριβώ προέκυψε, Γιατί θέλω να σου θυμίζω ότι στη ζωή μα πλέον έχει μπει το πόρδο, πόρδο κοκορέτσι. <laughs> Σχετίζεται το πόρδο κοκορέτσι. Έχει μπει το τελευταίο το... τέταρτο, όντω. <laughs> ε, έχει έχει ναι, με το πόρδο κοκορέτσι, <laughs> με το με, με πορδέ δεν βάφουμε αυγά. Τι συσχέτιση έχει η κυρία Νταζάνα. <laughs> Κοίτα να δει, θα σου πω το εξή. Επειδή τώρα νομίζω ότι εγώ δεν έχω κάνει την ερευνά μου. Αλλά η πραγματική. Λοιπόν, το, το άρθρο φορτώνει, αυτό. Παιδιά, φορτώνει, αυτή, φορτώνει, φορτώνει. Έχει... Έχει γραφτεί, έχει, γραφτεί, έχει γραφτεί πριν αρκετό καιρό. Mm. Εντάξει, και εκείνη η κοινωνία τότε ήταν συντηρητική. Mm. Δηλαδή, αυτό που ε, είδε ότι υπάρχει επανειλημμένο ω έκφραση, το καλά, άμα γίνει αυτό, θα δούμε και κόκκινα αυγά, καταλαβαίνετε. Είναι ακριβώ επειδή. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο μια ωρεοποιημένη οριοποιη, βερσιόν του με πορδέ δεν βάφονται αυγά. Δηλαδή, δεν θέλουν να το πούνε ακριβώ έτσι να το μεταφέρουν. Οπότε η πραγματική έκφραση που λέγανε τότε. Δηλαδή, πήγε, ας πούμε, η Μαγδαληνή στον Τιβέριο ή μια τυχαία random γυναίκα να τον ενημερώσει ότι αναστήθηκε ο Χριστό. Και είπε αυτό, εντάξει, καλά, με δεν αυτά τα αυγά. Και έτσι έγινε. Ξέρει κάτι. Καταλαβέ. Έχουμε δημιουργήσει, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα εναλλακτικό Πάσχα. Το οποίο δεν το λε positive Πάσχα. Για να θυμηθούμε και τα παλιά. Δεν το λες, ρε παιδί μου. <laughs> το λες αυτή τη στιγμή ένα Πάσχα. <laughs> το οποίο έχουμε συνδέσει όλη αυτή τη λατρεία με το θάνατο. Ναι. με το πιο απελευθερωτικό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο και συμβολίζει την ίδια τη ζωή. που είναι η έκκληση αερίων από το ορθό. Ναι. Εντάξει. Και θέλω mm -hmm. να πω ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μόνο στο podcast. Ναι. Και μόνο σε αυτό θα τολμήσω να πω. Το δικό μα εννοεί. Ναι. Στη ζωή μου δεν θα έφτανα ποτέ στο σημείο να θεωρήσω. Ε, ότι έχω δώσει μια νέα σημασία στο Πάσχα, αλλά τώρα το έκανα με σένα χάρη και μέσα από σένα. Ναι, αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παραδοσιακά βάφουν αυγά με αυτόν τον τρόπο σίγουρα πιστεύω. Γιατί το έκανα ο πρώτο. Και μετά ακολούθησαν κι άλλοι. What? Και είναι ένα επάγγελμα που λείπει. Αυτό το βάφουν αυγά ε, με αυτόν τον τρόπο. Με, δηλαδή, με, πώς το λέγε, με αερισμό. Α, ah, ναι, 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 με πόρδισμα. Τι που κατάλαβε. Δηλαδή, κάποιο το έκανε πρώτο, και μετά αυτή η τέχνη χάθηκε στην πορεία των αιώνων. Αλλά κάποιο έβαψε αυγά με πορδέ. Οκ, οκ. Κόκινα. Όχι, αυτό είναι πολύ άσχημο. <laughs> αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Ναι, και... αλλά έτσι είναι το θαύμα του Πάσχατος Έτσι είναι. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι εκφράσεις Και αυτή η έρευνα που έχω κάνει εγώ Είναι 100% accurate Δεν μπορεί να είναι λάθος Όχι δεν μπορεί είναι γραμμένο στο ίντερνετ Κατάλαβες τώρα δηλαδή άμα είναι γεγονότα. Δεν είναι, δεν, είναι, δεν είναι random πράγματα που απλά υπόθηκαν ή που εξυπηρετούν κάποιε ιστορίε για το γιατί βάφουμε τα αυγά κόκκινα και με ποιο τρόπο βάφουμε τα αυγά κόκκινα. Γιατί εσύ έχει συνηθίσει τον παραδοσιακό τρόπο τα τελευταία χρόνια που τα βάζει, α πούμε, τα βράζει σε μια κατσαρόλα μαζί με το χρώμα του και μετά το χρώμα. Όχι! Η σωστή, η σωστή ας πούμε, διαδικασία είναι αυτό ακριβώ. Μάλιστα. Για να βιώσει την πραγματικότητα το Πάσχα στην ουσία του και να το νιώσει, δεν είναι το αρνί. Δεν είναι το κοκορέτσι. Δεν είναι το τσουρέκι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, οι λαμπάδε. Είναι το ότι τα αυγά πρέπει να βάφονται με πορτέ. Και έτσι αυτό είναι το νόημα του Πάσχα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Okay. Έχω σοκαριστεί και νιώθω και μία έτσι. Θα πω το φετινό Χριστό Ανέστη, θα το πω με... Θα ξαλαφρώσω. Ναι Απλά στην εκκλησία Απλά να κλάνουν όλοι ξέρω εγώ Όταν πάει 12 η ώρα Να συντονιστούν ξέρω εγώ Τώρα συγγνώμη για αυτό Αντί για κλειναμιτάκια Αντί για κλειναμιτάκια Και σκορδάκια Χριστό Ναι Τα πορδολότα Αντί για βαρελότα όχι, τι κορδάκια πορδάκια. Αυτό θα είναι. Πορδάκια, πώ είναι το. Πορδάκια, πορδολότα. Α, το απορδολότα πρόβατο. το απορδολό είναι το σωστό. Το απορδολό είναι το απορδολό. Το απορδολό πρόβατο. Το απορδολό Το Και τώρα δεν μπορώ γιατί. Τώρα δεν μπορώ γιατί. Είπα τη λέξη ξαλαφρώσω και μου ήρθε στο μυαλό η αγαπημένη μου θεία η φρόσο. Ναι. Και σκέφτηκα τη θεία ξαλαφρόσω. Που ναι, είναι, είναι, είναι κλεπτομανής και έρχεται σπίτι. <laughs> και ξαλαφρίζει. <εξαλαφρά>, <laughs> δεν μπορώ. Έχω μπει σε full μαλακία mode. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, θα, θα ναι. το ξεπεράσουμε. Θα το ξεπεράσουμε. Απλά δώσαμε μία εναλλακτική. Φέτος Φέτο το Πάσχα ελπίζω να περάσατε. Βασικά του χρόνου. γιατί φέτο δεν προλάβατε. Ναι. Έχουμε Κυριακή του Πάσχα. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να το περάσετε έτσι παραδοσιακά ναι, ναι. όπω όπως σας μεταφέρθηκε από το στόμα το δικό μου στα αυτιά σας αυτό το Πάσχα ναι, θέλω να σημειωθεί δηλαδή, ότι... μακάρι... Συγγνώμη παιδε, δεν θέλω να σε διακόψω πες Ό, Όχι όχι μακάρι να, να το ξέραμε από νωρίτερα αλλά παιδιά το αληθινό Πάσχα έτσι συμβαίνει ναι. και, και... Έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Θέλω να σημειωθεί γενικά ότι το δικό μου στόμα δεν έχει πει κάτι. Οπότε όλε οι μηνύσει θέλω <laughs> να πάνε επιπροσωπικού <laughs> στον κύριο Χάρη Νταρζάνο. Που, Η... που, τόλμησε να διεκδικήσει και Πούλιτζερ με αυτέ τι αντιχριστιανικέ ιδέε. Θα, θα πάρω Πούλιτζερ και θα με. Πώ το λένε. Πώς, πώς, τους εξορίζουν. Όχι, του εξορίζουν. Ε, του αφορίζουν. Ε, θα, θα πάρω αφορισμό και Πούλιτζερ ταυτόχρονα. Υπάρχει βέβαια εδώ ένα μικρό τεχνικά λίτρο που το σκέφτομαι. Αν όλοι ταυτόχρονα ε, αεριστούν ε, στην Εκκλησία, στην Ανάσταση, ενδεχομένω να σβήσουν τα κεριά. Αυτό είναι ένα Ο... θέμα. Πάει κόντρα στο άγιο φω αυτό. Είναι μια, ένα τεχνικάλιτι λοιπόν, που δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά νομίζω ότι ω άγιο φω δεν έχει θέμα. Δηλαδή παρακάμπτεται ε, του αέρα που μπορεί να το Μάλιστα. δερματίσει. Οπότε. Okay. Δεν... Όλοι μάθαμε κάτι σήμερα. Ναι, ναι, δεν, καλό δεν καλό Πάσχαλνι από αυτό. Τίποτα. Να τίποτα δεν έχω να πω. Καλή όρεξη επίση μετά από αυτά. Ναι, καλή όρεξη. Ναι, είναι μια κατάσταση. Εντάξει, βγείτε έχει... και πείτε τα νέα σε όλου. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> Καμπάνε, πάνε Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ωχ, αυτή η σημερινή παράνοια. Ε, χάρη να πούμε όμω για την πολύ ωραία παράσταση των Ορφέα με τον Δημήτρη τον Δημόπουλο και το επεισόδιο που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Ναι. Που έχουμε επεισόδιο, οπότε θα ακολουθήσει ναι, και αυτο ναι. Αυτή τη φορά έχουμε αυτό το θα, επεισόδιο. Θα το ακούσετε, ναι. ναι αλλά να ανακοινώσουμε και νέες παραστάσεις. Πιστεύεις ότι έχει έρθει η ώρα. Πιστεύω ότι έχει έρθει η πάρα πολύ σωστή αυτή η ώρα να ανακοινώσουμε κάποιες παραστάσεις. Τέλεια. Που μπορούν να μας δούνε και από κοντά και live. Ναι. Ε, Είναι ναι. ένα μεγάλο εγχείρημα. Δεν έχουμε κάνει νομίζω μεγαλύτερο. Ε, γιατί έχουμε βάλει τρεις παραστάσεις στην Αθήνα, στο θέατρο Χιτήριο, mm -hmm. με δύο καλεσμένους τη φορά. Mm -hmm. και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και την ηχογράφηση κλασικά. Ξέρετε ότι το πρώτο μέρος είναι stand-up, κάποιοι κάνουμε νέο υλικό, κάποιοι όχι. Ε, ξέρετε πώς πάει τώρα αυτό. Είναι μία ώρα δηλαδή stand-up και μετά είναι άλλη μία ώρα η ηχογράφηση. Και προσπαθούμε παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια να κρατάμε τις τιμές χαμηλά παρόλο που αυτή είναι μια ολόκληρη παραγωγή. Ε, Δυστυχώ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να το μαγνητοσκοπήσουμε, ε, να το βιντεοσκοπήσουμε τέλο πάντων. Θα θέλαμε στο μέλλον, αλλά αυτό δεν έχει τώρα. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό που μπορεί να Παρ όλα αυτά θα το έχω Θα το έχω ε. Θα γίνει αυτό. Ε, και τέλο πάντων, αυτό που βλέπουμε μπροστά έτσι στο μέλλον και το κοιτάμε είναι ότι έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ special δεύτερο μέρο με, ένα, με πολλά αυτοσχεδιαστικά παιχνίδια και έτσι διάφορα πράγματα για να βγάζουμε από τους καλεσμένους μας τα χειρότερα του ένστικτα όπως συμβαίνει κάθε φορά σε αυτό εδώ το podcast <coughs> βλέπε Πάσχα και Πορδές ε, και έχουμε ετοιμάσει και έτσι μια πολύ ωραία special έκπληξη που έχει να κάνει με παιχνίδι και αυτά και αν τα καταφέρουμε μπορούμε να έχουμε και νέο merch και όλα αυτά γενικά Οπότε, ελάτε οπλισμένοι με πολύ υπομονή, γιατί... Ελάτε, οι παραστάση ναι. θα είναι 11, 18 και 25 Μαΐου στο Θεάτρο Χιτήριο, όπως είπαμε, ε... με δύο διαφορετικούς καλεσμένους κάθε φορά. Ναι. Να του πω. Άντε, πες <στάξτε> τους. Έτσι, πω, ε. Λοιπόν, 11 Άντε, πέστε Μαΐου πέστε. φέρνουμε τις δημιουργίες του Brightside το podcast Bright Side. Από του παραγωγού, τι παίρνουμε. Ένα podcast το οποίο μιλάει για άτομα με αναπηρίε και πώ βιώνουν τη ζωή του, ή άτομα με περίεργε ασθένειε, που δεν είναι απαραίτητα αναπηρίε, αλλά είναι αρκετά περίεργε. Ε, την Ήρα ε, Κατσούδα και τη Δήμητρα Νικητέα. Στο Ου! δεύτερο, φέρνουμε του τιτάνε του Double Impact που έχουν οργώσει όλη την Ελλάδα, τον Ηλία Φουντούλη και του κόκκινη Κλωστή D. Μερί. Θα φτάνει. εκεί. Κλωστιδεμένη. Κλωστιδεμένη. <laughs> ε, Ηλία Φουντούλη και Άγγελο Πιλιόπουλο που έχουν mm. την κόκκινη κλωστή δεμένη mm. και μετά ε, ετοιμάζουμε ανατείναξη με τους δύο πιο <laughs> μεγάλους αυτή τη στιγμή ε, youtuber κομικούς που σχολιάζουν την επικαιρότητα Σωστά, πω εντάξει φοβερά, πώς το έθεσες ε, έτσι Δεν έτσι δεν είναι, με την εκπομπή hey, Είμαι that's. υπέρ Αριστοτέλης Ρήγας και με το τανέα τη της εβδομάδας του Βαγγέλη Μουλαρά τα οποία μας έχουν κρατήσει πάρα πολύ παρέα και τα κάνει και podcast ο Ρήγας ο Βαγγέλης δεν Ναι, όχι, ο Βαγγέλης έχει μόνο YouTube, αλλά παρόλα yes. αυτά έχουν ένα σχολιαστικό, σχολιαστικό ας πούμε, ρόλο της καθημερινότητας. Yes. Ναι, σχολιαστικό οπότε, σχολιασμό. Όποτε σας βολεύει θα χαρούμε να σας δούμε. Ελάτε από κοντά, τα live είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία να είμαστε όλοι εκεί και να το βιώνουμε ως performers και ως κοινό. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι θα περάσετε καλά και προσπαθήστε να έρθετε. Τα λέμε εκεί. Επίση. Δεν ξέρω γιατί έκλεισε τώρα το επεισόδιο. Τα λέμε εκεί. Γεια σα. Δεν, δεν κλείνει το επεισόδιο. Όχι, okay, okay, δεν κλείνει το επεισόδιο. Ναι, δεν είμαστε ακόμα εδώ. Θέλω να σου πω ότι θυμάσαι που έλεγα για το κονσόλα εδώ στα όλα. Που ήθελα να πάρω μια μικρή κονσόλα. Ρέτρο. Πήρα μία. Και στην έδειξα. Mm -hmm. Ναι. Και θέλω να μου πει πώ σου φάνηκε. Και θα κάνω βίντεο, παιδιά, λογικά. Οπότε χαλαρά. Ή θα έχω κάνει ήδη όταν ανέβει αυτό το επεισόδιο. Εγώ έπαθα πλάκα. Δεν τόσο, τόσο καλό. Ε, έχει τη Παναγιά στα μάτια μέσα. Μόνο κόκκινα αυγά δεν έχει, ναι, δηλαδή πραγματικά. Ναι, 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 ναι. Ε, άξιζε το search και τον κόπο 100% να το κάνει αυτό. Και θα τα δείτε στο βίντεο του Στέλιου γιατί άλλο σα το, <coughs> το λέω, και άλλο να τα βλέπετε, Έτσι. παιδιά. Είναι πραγματικά ίσω η καλύτερη συσκευή που έχω κρατήσει τα χέρια μου. <laughs> Θα που έχει κρατήσει τρει, ξέρω. Είναι λε και το πουλάμε γιατί ναι, ναι, το ναι, κάνουμε ναι, 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 ναι. giveaway. <laughs> Πάντω αυτό ήθελα <laughs> να αυτό να ξέρει να συνεχίσει. <laughs> ναι, ναι, ε, έχω μείνει, μείνει εντυπωσιασμένο Θα πω άλλαλο λόγω Πάσχατο. Εντάξει αυτό. Έχω μείνει πάρα πολύ εντυπωσιασμένο. Ωραία, τέλεια. Α μείνουμε σε αυτό. Ναι. Πριν πάμε στο <laughs> Και Και πριν πάμε. <laughs> <laughs> <όχι> κάτι <laughs> κάτι πριν πάμε, πολύ <laughs> σωστά το είπε, μπλόφαρα εκεί. Ε, ήθελα να πω ότι είναι το τελευταίο επεισόδιο που έχουμε σήμερα κοντά μα, το Ferry Hoppe. Πάρα πολύ σωστά. Ε, έχουμε ε, να πούμε ότι έχουμε ένα κουπόνι. Οπότε, σε περίπτωση που ε, νομίζετε ότι ξέρετε τι θα πούμε, μείνετε λίγο ακόμη, γιατί αυτό το κουπόνι το δίνει μόνο σε εσά το Ferry Hopper Εντάξει, Ακριβώ. Για πε, Δεχάρη, το Ferry Hopper που το ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν κοντά μα. Ε, θέλω να μου πει λίγο ακριβώ, αν εγώ θέλω να πάω ένα ταξίδι. Ωραία πρέπει mm -hmm. να χρησιμοποιώ μόνο το PC μου ή μόνο το Mac μου. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Υπάρχει Fairy Hopper App. Το Fairy Hopper App σε βοηθάει να ψάχνεις, να συγκρίνεις, να βλέπεις όλες τις ακτοπλοκές παντού, να γίνεται χαμός, να κλείσεις τα στήριά σου. Ε, είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορείς να κάνεις φυσικά και online check-in Οπότε είναι πάρα πολύ βολικό και το έχει στην παλάμη του χεριού σου, όπω λέμε, μέσω του κινητού, πάρα πολύ εύκολα το κάνει όλο αυτό για να πα σε ένα ταξίδι, για να πα με ένα καράβι, με ένα πλοίο, με ένα ιστιοπλοϊκό, με, ένα, με, μια βάρκα που είναι με χαρτί φτιαγμένη που δεν ξέρω πώ θα το φτιάχνω αυτό. Αλλά κάποιοι άνθρωποι ξέρουν. Μέχρι και αυτό μπορεί να το κάνει μέσω του hopper app, Αλλά όμω δεν, δεν, μένει εκεί. Έχει και κάτι άλλο που ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό το κάτι άλλο. Δηλαδή. Σαν feature. Feature. Είναι το. Feature. 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 <laughs> Αυτό έχει feature. Έχει feature. Δεν, ξέρετε όλοι. <laughs> έχει φυσικά το Ferry Hopper Tracking. Ρε, αυτό με σκανδαλίζει λίγο. Εντάξει. Ναι. Γιατί Κυριολεκτικά απλώ. Ε, όχι, βλέπει που είναι το πλοίο. Δεν ανησυχεί για καθυστέρηση, δεν ανησυχεί. Και δεν το λέω καν στο πλαίσιο του. Ε, ε, συνεργαζόμαστε. Είναι σε φάση. Ε, έχω φάει πολλή ώρα σε λιμάνι να με πεθαίνει ο ήλιο και να μην ξέρω αν μπορώ να πάω κάπου να κάτσω. Είναι μεγάλε οι διαδρομέ και όλα αυτά. Και μου αρέσει που είναι. Μην ακριβώ! Δεν έρχεται. Ακριβώ! Δεν θα κάτσω εδώ με στον ήλιο 38 βαθμού και δίζελ. Θα πάω να πιω καφέ. Αφήστε με ήσυχο. Παιδί μου, αν ο, αν ο Johnny Depp στους πειρατές Καραϊβικής είχε φέρει χοπερά, θα καθότανε με το κι να βλέπει αν έρχεται το πλοίο, Όχι, ξέρω. Βέβαια. Σε Όχι σε βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Όχι σε καμία περίπτωση. Τι να λέμε τώρα. Να λέμε. Φέρει χοπερά, παιδιά. Να λέμε ότι αν θέλετε να κλείνετε τα ειστήρια σας στην ίδια τιμή με τις απλά να είναι ένα εκατομμύριο φορές πιο βολικό, να πάτε να βάλετε τώρα το κωδικό Μαρμελάδα Φράουλα για 10% έκπτωση για αγορές μέχρι τις 30 Απριλίου. Σας καλύπτει και το Πάσχα. Καλό ταξίδι! Netflix Corner! Λοιπόν! Ε, το παίρνω πάνω μου. Το παίρνει. Το παίρνω πάνω μου. Το παίρνω πάνω μου και λέω ότι σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε Netflix Corner που φυσικά έχει να κάνει με το Πάσχα. Ναι. Όχι. Δεν έχει καθόλου να κάνει <laughs> με το Πάσχα. Ε, <laughs> απλά έχει να κάνει με το ότι. Ε, κάποια χρονική στιγμή το είχα δει εγώ, και μετά από αυτή τη χρονική στιγμή, κάποια άλλη χρονική στιγμή το παρακολούθησε και ω ε, Και η σειρά λοιπόν που θα αναφερθούμε σήμερα σε αυτό το επεισόδιο ε, δεν είναι άλλη από το Ted Lasso Yay! που είναι στο Apple TV. Και Είναι μια σειρά που έχει δύο σεζόν και πρωταγωνιστεί ο Τζέισον Σουντίκη, ο, ο οποίο είναι Έλληνα. Όσο Ελληνίδεν έχει, η Τζένι και ο Γαλιφιανάκη. Ναι. Okay. Ναι. ναι, ναι, ναι. Και πάντα όταν παίζει SNL, πάντα. Αρχιτέ φορέ έχει, έχει αναφορέ. Ε, σε Ελλάδα, που Ελλάδα είχε κάνει το περιβόητο σκέτ με, το, με τους θεούς του Θεού του Ολύμπου όταν είχε πρωτοσκάσει η κρίση και ήρθαν οι Γερμανοί. Uh -huh. και έκανε του θεού του Ολύμπου, έκανε το Δία και έλεγε Μα πώ γίνεται να μην έχουμε θεό τη οικονομία, ξέρω εγώ. Mm, καλή φασούλα. Και για αυτά τα στερεοτυπικά αστεία του τύπου, Μα πώ γίνεται να ε, χρεοκοπήσαμε ω Έλληνε ε, ενώ δουλεύουμε, ξέρω εγώ, τρει ώρε ε, κάθε εβδομάδα. <laughs> ah, και όλα mas, αυτά, ξέρεις, τα οποία είναι, είναι, δεν ισχύουν, έχουμε Αλλά... τα μεγαλύτερα φορτία στην Ευρωζώνη. Ναι, Μην με πιάσει τώρα. Εντάξει, τώρα γι' αυτό είναι. είπα ότι ο Τζέισον Σουντίκη είναι τόσο Έλληνα όσο. Τζένιφερ, ε, βασικά, όχι είναι τόσο Έλληνα, έχει τόσο αντίληψη τη ελληνική πραγματικότητα τόσο... ναι, όσο η μισή Αμερική. Κάθε μέσο Αμερικανό. Οπότε, μην το δέσουμε. Είναι, είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ λοιπόν, τον θεωρώ αποκάλυψη σε αυτή ναι, τη σειρά. Συμφωνώ. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Πάρα πολύ δυνατή η ερμηνεία. Συμφωνώ. Δεν ξέρω, σίγουρα εμπλέκεται στην παραγωγή. Δεν ξέρω αν γράφει και όλα στη σειρά. Δεν το έχω ψάξει. Δεν το έχω νομίζω είναι. Τέλο πάντων, το ποιο το γράφει είναι λίγο μπερδεμένο γιατί είναι χαρακτήρε που προπήρχαν. Από ένα BBC drama. Δηλαδή δεν είναι όλο από την αρχή αυτό. Έχει, έχουν κάνει διάφορα ναι. πράγματα. Ε, mm -hmm, εμ, mm -hmm. Το είδα γιατί ε, έβαλα δοκιμαστικό Apple TV Και το είχα τζάμπα με την τηλεόραση. Και δεν ναι. έχω αποφασίσει να το πληρώσω ακόμη γιατί δεν θεωρώ ότι αξίζει. Τώρα έχει το Severance, το οποίο θεωρείται πολύ καλό και θα ήθελα να το δω πότε έχετε και στο νου σου. Και εσύ και το κοινό. Και μετά θα το κλείσω ρε, Ναι, το... ναι είναι πολύ πιθανό. <laughs> ναι, ναι, είναι θα... μέχρι <laughs> τέλο Ιουνίου, ρε παιδί μου. Οπότε ό,τι <laughs> υπάρχει θα το δω και βλέπουμε. Ό,τι <laughs> 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 ναι, προλάβει Έχει πρόλαδες, και πολλέ ταινίε που ψιλοπαίζονται στο σινεμά να τι νοικιάσει. Τέλο πάντων, δεν πολύ συμφωνώ <laughs> με αυτό, αλλά λόγω πανδημία το καταλαβαίνω. Πάντω, <laughs> να σου πω λίγο τι. Ε, η πρώτη σεζόν. Σε ένα βράδυ, ρε. <laughs> λοιπόν. Πριν, πριν, πεις, πει, ναι, το ξέρω ότι την σε μονοκοπανιά. Να πούμε το, το πρέμι τη σειρά που. Ναι, 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 okay. Είναι λίγο κομικό πρέμι για όσου ασχολούνται με τα sports. Είναι ότι υπάρχει μια ομάδα στην Αγγλία. Βασικά μου αρέσει και αυτό, το ότι έχει να κάνει και με τη διαφορά της κουλτούρας Άγγλων και Αμερικανών ναι, σε, σε, σε ένα ναι. μεγάλο βαθμό όπου υπάρχει είναι μια ε, γυναίκα πρόεδρος ομάδας ε, ο άντρας της έφυγε από την ομάδα οπότε αυτή θέλει ως εκδίκηση χωρίσανε και θέλει ως εκδίκηση να καταστρέψει την ομάδα οπότε πάει και φέρνει έναν προπονητή ε, American Football τέλος πάντων που αυτοί το λένε έτσι yeah, football, football, να προπονήσει ιδέα. Ιδέα. Ναι, που δεν έχει ιδέα να προπονήσει την ομάδα στην Αγγλία που είναι ποδόσφαιρο χριστιανικό, ε, καθολικό mm, κτλ. Το Ορθόδοξο. Yeah, yeah. Οπότε αυτό είναι το πρέμι στη σειρά. Ε, και. Και ω το είδε σε μία. Ναι, το είδε ένα βράδυ. Ήταν, η, η πρώτη σεζόν ήταν μία αποκάλυψη. Ήταν ε, ε, εκπληκτικό ρε. Δηλαδή, χρόνια έχω να δω μια τόσο feel good σειρά. Δηλαδή, με έκανε να νιώθω γαμάτα. Ναι. Με έκανε να νιώθω τέλεια. Ήταν πάρα πολύ έτσι ενδυναμωτική και τα λοιπά. Ε, πάρα πολύ ωραία κομμωδία. Και must see. Και ενδιαφέρον συνδυασμός ναι. αγγλικού φλεγματικού χιούμορ με το, με το αμερικανικό χιούμορ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το έχουν μπλέξει πάρα, πάρα πολύ ωραία μεταξύ ναι. τους. Ναι. Σε όσους λένε ότι ξέρεις α, το ένα χιούμορ δεν μπλέκει με το Όχι όχι, όχι όλα, όλα, όλα μπορούν. Είναι, είναι θέμα πώς θα γράψεις χαρακτήρες. Πολύ ανθρώπινη σειρά, με πάρα πολύ ανθρώπινε ανησυχίε και πάρα πολύ, ξέρει. Ναι. Φοβερ... Ρε, παιδί μου, δεν ξέρω, φοβερού χαρακτήρε. Ήταν απίστευτο. Βέβαια, θα σταματήσω εδώ λέγοντα ότι. Βέβαια, ρε, παίζει να βάζω στην πρώτη σεζόν 9 στα 10. Ε, τόσο τόσο <laughs> okay, καλογραμμένη Το, το έδωσε από τώρα, Και ναι. αστεία. Και... Θα σου πω γιατί. Γιατί η δεύτερη έχουμε σταματήσει στο τρίτο επεισόδιο και δεν βλέπετε. Γιατί κάτι έχει Ωραία. αλλάξει και η σειρά πλέον είναι ένα μπερδεμένο πράγμα χωρίς ταυτότητα. Ναι και όσο προχωράει ίσως λίγο μπερδεύει. Mm. Ε, ναι και εγώ ας, ας μην πάμε στη δεύτερη σεζόν ας μείνουμε στην πρώτη. Έχεις είστε, και πρώτη εσύ φάση. θέμα με τη δεύτερη. Ε, όχι τόσο όσο το ah. λες εσύ. Δηλαδή εγώ πάλι την είδα ευχάριστα. Mm. Ε, είχε κάνει μια κριτική ο, Ζήσης, ο Ρούμπος mm -hmm. ε, για αυτό. Ότι η πρώτη... Ε, απίστευτη δεύτερη ε, σκουπίδια ναι, ξέρω. Ναι, ναι. με το οποίο τόσο απόλυτο διαφωνώ γιατί δεν ξέρω αν έγινε λόγω μπλεξίματος ή τι έγινε, τι άλλαξε, δεν ξέρω οι writers οτιδήποτε αλλά στη δεύτερη επειδή απλά προσπαθεί να πει το λόγο ρε παιδί μου και αυτό ήθελα να πω και για την πρώτη σεζόν mm -hmm. ε, έχεις ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι ο κλασικό που έχει την positive στάση Αμερικανό. Ναι, αυτό ναι, το positivity: ναι, ναι, ναι. όλα θα πάνε καλά. Παρότι δεν έχω ιδέα τι θα κάνω, πάρα πολύ ευγενικό, πάρα πολύ ας πούμε θετικό σαν άνθρωπο. Που αυτό σε ένα βαθμό μπορεί να. Υπάρχει αυτό το toxic positivity που λέμε, ρε παιδί ναι. μου, που δεν ξέρω αν αυτό πάει να δείξει στη δεύτερη σεζόν. Γιατί στη δεύτερη σεζόν γίνονται σημεία και τέρατα, που δεν θέλω να κάνω κανένα mm -hmm, spoiler, mm -hmm. αλλά. Αυτό είναι έτσι για κάποιο λόγο Και προσπαθεί να σου δείξει για ποιο λόγο Ναι οκ okay, το έχω καταλάβει και, και γίνεται ίσως Με λάθος τρόπο mm. όντως να είναι ε, Αρκετά υποδέστερη δεύτερη σεζόν Παρ' όλα αυτά Έχει και κάτι επεισόδια που γίνεται Η σειρά ξεφεύγει και γίνεται πολύ πιο σουρεάλ. Έχει κάτι σκηνές που είναι σαν όνειρο Το οποίο αυτό συνέβη και δεν συνέβη ε, αυτό υπάρχει και δεν υπάρχει. Έχει κάτι περίεργα. Οπότε δεν θέλω να κάνω σχόλια για την εταιρεία. Να μπω στον κόπο να, να το δω. Δηλαδή, δεν είναι... Ε, είναι... Ναι, για να έχει και μια ολοκληρωμένη άποψη. Ρε. να δει ότι όντω ήταν μαλακία ή αν όντω περίμενε, μπορεί κάτι να στείνει, μπορεί να καθυστέρησε, γιατί σίγουρα θα γίνει και τρίτη. Θα γίνει τρίτη, ανακοινώθηκε. Ναι, 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 Ανακοινώθηκε ε, και την περιμένω. Και απλώ είχα, τόσα πολλά. εγώ αισθάνθηκα ότι επειδή η κακιά της πρώτης σεζόν είναι τόσο καλογραμμένη και δεν είναι κακιά χωρίς λόγο και δεν είναι κακός άνθρωπος, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ mm. ότι ναι. είναι μια σειρά στην οποία ο κακός φέρεται άσχημα λόγω τραύματος αλλά δεν είναι μέσα του κακός, δηλαδή ο πραγματικός κακός είναι έξω από τη σειρά είναι ο σύζυγός mm. της ας πούμε, που είναι, είναι το παράδειγμα του ανθρώπου που δύσκολα, ξέρεις δεν φτιάξει ναι, ναι. να πολλά μαζί του. Τρομερά χειριστικό, πάρα πολύ νάρκησο. Τον οποίο τον παίζει ο τέτοιο, αυτό που έπαιζε την μπάφη των προστάτων των παιδιών, που είναι ηθοποιάρα. Και τέλο πάντων, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ το πώ χειρίστηκαν όλα το βίλεν, το καλό, το κακό, το, την θετικότητά του. Δηλαδή, στο πρώτο ήταν θετικό, έτσι όπω λέμε, τοξικλή, αλλά από πίσω είχε ένα βάθο, είχε ανησυχίε, είχε φόβου. Απλά δεν άφηνε αυτά τα πράγματα να επηρεάσουν τον τρόπο ναι, που θα έχει αντιμετωπίσει. Έχει αυτά τα ψήγματα ρε παιδί μου που σου δείχνει ότι είναι μακριά από τη γυναίκα του και παίζουν κάποια τηλέφωνα και δεν καταλαβαίνεις λίγο τη φάση, τι συμβαίνει ή γιατί αυτό σηκώθηκε και έφυγε και πήγε ας πούμε στην Αγγλία να προπονήσει για ένα project που δεν έχει ιδέα να... παρεπτόντως τι πάρα ο βοηθός προ... προπονητή που έχει τι πάρα ο χαρακτήρας αυτός είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Mm. Είναι, είναι ε, λατρεία, όχι. Είναι τέλειο, τέλειο. Ναι, 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 είναι φοβερό. Είναι φοβερό και το παίξιμό του είναι φοβερό. Αυτό το deadpan παίξιμο που έχει, που είναι απλά σε προσγειώνει και είναι full realist, mm -hmm. και έχει κάτσει και έχει διαβάσει για το ποδόσφαιρο, α πούμε, γιατί ο άλλο δεν έχει ιδέα και του λέει του κανόνε πρακτικά, ή αυτό γιατί δεν πιάνει την μπάλα με τα χέρια. Σε ναι, πίπεδο, ναι, πούμε, ό,τι να είναι. Ναι, οπότε, ναι, ναι, κάτι με το offside. Το... Κάτι... <laughs> Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και αυτό δημιουργεί μια έτσι κομική. Σε Δίνει αφορμή για κομμωδία. Πολύ αυτό το ότι δεν γνωρίζει το αντικείμενο ενώ είναι ενώνει το ίδιο άθλημα στο μυαλό του, έχει άλλου κανόνε. Α πούμε, δεν έχουν την ισοπαλία αυτή, δεν το καταλάβαινε το κόνσεπτ καν τη ισοπαλία. Σο, ναι, ναι, ναι ναι, ε, ναι, ναι. Έχει πάρα πολλά τέτοια. Έχει πάρα πολλέ. Ε, ε, αυτό με τα μπισκότα είναι πολύ ωραίο. Το μου πει εγώ σιγά-σιγά γιατί το έχω ναι, δει τα πολύ καιρό. Ήταν... Ας πούμε, όλο αυτό που έκανε με τα μπισκότα σε όλη την πρώτη σειρά που προσπαθούσε να την καλοπιάσει, την πρόεδρο κτλ. Ε, και ναι η πρώτη σεζόν είναι, είναι πάρα πολύ καλή η αλήθεια και τα έχει λίγο όλα τα συνδυάζει έχει και, και δράμα όχι τόσο έχει και κομμωδία αρκετή είναι ευχάριστη, είναι μισά ώρα δηλαδή το βλέπεις ναι, και ναι, εύκολα ναι, 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 ναι. δεν είναι κάτι που ναι. σε ταλαιπωρεί ε, εντάξει. αυτή η διαφορά αγγλικού και αμερικανικού χιούμορ επίσης φαίνεται στη σειρά ρε, παιδί μου. και μου αρέσει που υπάρχουν και τα δύο ε, που πολλές φορές ας πούμε το αγγλικό χιούμορ είναι πολύ πιο φλεγματικό, πιο καθιλωτικό. ρε παιδί μου, σε προσγειώνει. Αυτό έχει ένα άλλο χιούμορ που είναι αυτό το αμερικανικό χιούμορ που λέμε το πιο silly χιούμορ mm ενδεχομένω. -hmm, mm -hmm. Και πολλέ φορέ δεν επικοινωνούν ποτέ, α πούμε. Και αυτό προσπαθεί να βρει μια δίωδο να επικοινωνήσει με την πρόεδρο και, και πώ προσπαθεί να... να την αλλάξει στο να το βλέπει το πράγμα πιο θετικά και αν θα τα καταφέρει. Μ' αρέσει πάρα πολύ επίση το ότι δείχνει την ομάδα, το πώ μπορεί να μανατζάρει ανθρώπου, όχι με την κακή έννοια να, να είσαι χειριστικό, με την έννοια πώ να βγάλει τον καλύτερό του σε αυτό, έστω σε ένα τομέα, στο ποδόσφαιρο. Ναι, οι προσωπικό προσωπικότητε του δι... δι... να μην ανατινάζει Ακριβώς. την ώρα. Ακριβώ, γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε μέσα σε μια ομάδα ή μέσα στην κοινωνία ή μέσα σε οτιδήποτε, μου, που, να... που γκρουπάρονται αναγκαστικά και πρέπει να λειτουργήσει αυτό κάπω. και, και αρέσει και πώ διαχειρίζεται και δείχνει την αποτυχία. Γιατί στην πράξη, ε, είναι Doom to Fail αυτό το project, ρε παιδί μου. Το αναλαμβάνω μια ομάδα ποδοσφαιρική ενώ δεν έχω ιδέα για αυτό το πράγμα, α πούμε. Δεν είναι ότι ξέρει, έχει αυτό το κλασικό. την κλασική γραμμή αφήγηση που ξεκινάνε against the lodge και καταλήγει κάπου επιτυχημένα. Ναι, 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 ναι. Αυτό μου άρεσε επίση πολύ ότι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο ότι. Εντάξει, όχι. Fail. Τέλο. Δεν. Ε, και γι' αυτό σου δίνει ένα ωραίο πάτημα για τη δεύτερη σεζόν. Αλλά η δεύτερη σεζόν είναι μια άλλη κουβέντα και εσύ έχει τρίτο επεισόδιο, την έχει δει όλη. Εγώ την έχω δει όλη, αλλά γίνεται πολύ πιο dark. Ναι. Και ίσω να έγινε με το λάθο τρόπο. Αλλά δεν θα ήμουν τόσο απόλυτο να πω ότι η δεύτερη σεζόν είναι για τα σκουπίδια, που δεν ξέρω τι είναι. Το που με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό γενικά. Δεν έχω. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι. Ρε παιδί μου, Ουφ, έχει χαθεί η ταυτότητα Εντελώς Σε βαθμό ναι. που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η σειρά Δηλαδή είναι μια άλλη σειρά Και κάπως λίγο αναρωτιέμαι Α, το Τι ακούω. στο καλό συνέβη ναι. ε, Δηλαδή κάπου ναι, Δεν δε ξέρω εντάξει ήταν πάντως δε, Ήταν σε βάση που δεν ήθελα να το δω δεν μπορεί να ξέρει πάντω τι συνέβη, γιατί όντω μπορεί ξέρω, εγώ να άλλαξε όλο το writing cast. Το... Δεν ξέρει τι μπορεί να συνέβη. Mm. Ε, να είναι εξωγενή παράγοντα και όχι το story α πούμε ότι ξαφνικά ξέρα να γράψουν μια σεζόν και στη δεύτερη δεν είχαν ιδέα τι να κάνουν και γράφουν ό,τι να είναι, α πούμε. Ε, δεν ξέρω αν είναι επίπεδο δεν το έχω δει αν είναι επίπεδο απογοήτευση όπω το Game of Thrones τελευταία σεζόν που μπορεί όντω να συνέβη αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ήξερα πώ θα το κλείσουν και κάνω την άνοια α πούμε. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Αλλά... Όχι, καμία, καμία, σχέση, αλλά... καμία σχέση. Δεν το παθαίνει αυτό στη δεύτερη σεζόν. Κάτι άλλο είναι. Δεν, δεν το ξέρω κι εγώ ποιο παράγοντα είναι στο να συμβεί αυτό. Πάντω, όντω είναι πολύ αλλαγμένο, είναι λίγο διαφορετικό, αλλά. Εντάξει, επειδή κυρίω για την πρώτη σεζόν μιλάμε. Ε... Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή ώστε να περάσετε το Πάσχα σα. Ε, ναι, 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 όχι. Η πρώτη την άδεια ναι, που έχετε. Πάρα πολύ, είτε... πολύ ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλώ κάπου, κάπου έχω ένα. Αυτό με τη δεύτερη, ναι. ναι όχι, να... ακούω ότι υπάρχουν ενστάσεις με... για τη δεύτερη σεζόν. Να με βοηθήσει, ξέρει. Για, <laughs> για τη δεύτερη σεζόν. Ναι, ότι κάτι εδώ τώρα δεν έχει πάει καλά. <laughs> κάτι είναι. Ε, θα δει. Θα, 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 το δεις. Απλά σου ξαναλέω ότι μπορώ να ακούσω ότι η αποκάλυψη γίνεται καθυστερημένα ή ότι με το λάθος τρόπο ή ότι αρχίζει και δεν βγάζει νόημα αυτό που συμβαίνει ε, ίσως να μην το απεικόνισα σωστά αυτό που θέλαν να δείξουν ε. αλλά ε, το μόνο που έχω να πω είναι ότι σκοτεινιάζει πάρα πολύ mm. Σε βαθμό που δεν νομίζω στο τρίτο επεισόδιο να έχει καταλάβει πόσο dark μπορεί να γίνει. Όχι, όχι, όχι. όχι. Είμαι... Και δεν έχει να κάνει καν μόνο με τον πρωταγωνιστή. Είναι μετά αρχίζουν και γίνονται κάποια πράγματα που. Δεν ξέρω, πώ βλέπει κάτι σειρέ που ξεκινάνε, α πούμε, κωμωδία ή καταλήγουν δράμα, α πούμε. Ή πώ βλέπει κάποιε σειρέ που ξεκινάνε δράμα και καταλήγουν κωμωδία. έχει γίνει και ναι, αυτό. Ναι, εντάξει, όχι. Φαινόταν ότι. Ε, απλά δεν είναι στοχευμένο αυτό. Δεν είναι επιτυδευμένο, μάλλον, όχι, στοχευμένο. Ενδεχομένω. Δεν ξέρω γιατί να άλλαξε στην πορεία, αλλά εγώ με ενδιαφέρον θα δω την τρίτη σεζόν. Δηλαδή θέλεις να τη δεις. Παρότι μπορεί η δεύτερη να σου προξένει σε κάποια περίεργα, ας πούμε, κάποιες περίεργες σκέψεις για το αν αξίζει. Ε, στο φέρνει έτσι που η τρίτη έχει ένα νόημα, οπότε δεν είχα δει ότι επίσημα θα βγει τρίτη. Φαντάζομαι ότι αφού θα βγει θα, θα μας λυθούν κάποιες απορίες γιατί είναι το... Ξέρεις, μπορεί να είναι η ευκαιρία να εξηλαιωθεί η σειρά, ρε παιδί μπορεί, 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 να ότι μπορεί, η... μπορεί, Εντάξει, μπορεί μπορεί. να έκανε την κοιλιά ναι. τη και να είναι η τρίτη σεζόν αυτή που θα είναι η καθοριστική. Ναι. Πάντως, η πρώτη σεζόν είναι εκπληκτική. Ε, είναι αποκάλυψη. Εγώ την προτείνω σε όλους. Πολύ ωραίο γράψιμο. Ντράμα, κομμωδία, όλα, τα πάντα όλα. Ε, πολύ ευχάριστο ρε έξιμο. παιδί μου. Είναι σαχλό και ευχάριστο. Δεν είναι μια χαρά. Και έχει και το βάθο του. Πολύ ωραίο είναι. Έχει απ' όλα. Είναι έτσι να... Είναι ένα πιτό γύρω στη σε σειρά, α πούμε. Είναι... Μάλιστα, κατάλαβα, εντάξει. Κόμπακτ. Okay. <laughs> λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω κάτι Ούτε άλλο τη σειρά. Δεν κάναμε και spoilers. Τίποτα, να, τίποτα, το... Τίποτα, να το δούμε. Το δείτε. κάνουμε λίγο σαν ναι, πρόταση. Ναι, ναι. Ε, Jason, αν μα ακούσει. Ελαδάρα. Ε, ε, Καλό Πάσχα. <laughs> <laughs> Στάνταρ θα τρώει αρνή και θα ε, ακούμε ε, τα φράουλα. Ναι, 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 ναι. Ε, οπότε εντάξει τι άλλο να πούμε τι άλλο να, να περάσετε καλά την Κυριακή του Πάσχα να καλή χώνεψη ε, σιγά σιγά έτσι ξεκινάμε με τα τσουρέκια τα και αυτά παιδιά λίγο ε, κράτη γιατί είναι δύσκολο όλο αυτό το το διατροφικό απότομο πράγμα που συμβαίνει το Πάσχα ε, και εντάξει δεν έχω να πω άλλες ευχές καλό καλοκαίρι μετά δεν, τι μένει μετά το Πάσχα δεν ξέρω τι λένε όταν έχει περάσει και το πάνω. Δεν σ' ακούω, έχω βάλει μαγειό και βουτάω στη θάλασσα. Όπω, <χι> αυτά είναι. Α, και μαρμελάδα φράουλα. 11, 18 και 25 Μαΐου. μην ξεχνιόμαστε πριν βουτήξετε. Βουτήξτε μέχρι το. Που... Ας, ας, πολύ άσχημο αυτό. Βουτήξτε μέχρι το χιτήριο. Θα είμαστε Μάλιστα. εκεί, θα σας περιμένουμε κανονικά αντιμένοι, χωρί μαγιό και να μα δείτε τι παραστάσει live και να έρθετε από κοντά και να τα πούμε και να περάσουμε καλά. Αυτό. Ξέρετε τι δεν έχουμε πει. Για όποιον έφτασε μέχρι εδώ. 14 Μαΐου Θεσσαλονίκη. <χω> πολύ βασικό επίση. πολύ βασικό. Θα γίνει και αυτό, παιδιά. Φτάνουμε Θεσσαλονίκη, επιτέλου φεύγουμε από Αθήνα για μια και μοναδική παράσταση. Με, με Τζουζέπε Βιέρη και Βασίλη Κατέρι. Ακριβώς γίνει Γεια σα. Γεια σα.